απλά επειδή περιμένω αύριο φίλους να πάμε εδώ κάνα βόλτα. Ναι, ωραία, ήταν και εδώ πέρα, έχει κρύο τώρα. Και για πάμε λοιπόν. Σάββατο σήμερα. Ωραίος καιρός, έχω έρθει έτσι κι αλλιώς για δουλίτσα μέχρι το Κορινό. Μεταξύ Κορινού και Ολυμπιακής Ακτής, σε ένα ωραίο ξενοδοχείο, το Mediterranean Village, Palace, δεν θυμάμαι πως λέγεται. Και ένας φίλος, ο Πασχάλης, μου είπε για μια διαδρομή η οποία από εδώ πέρα μπορώ να βγω να πάω μέχρι την Βεργίνα και να ξανακάνω τον κύκλο να γυρίσω. Βέβαια η άλλη εναλλακτική είναι από εδώ πέρα να φύγω Παλιό Παντελεήμονα, Καλλιπέρκη κτλ. Αλλά επειδή και τη διαδρομή την έχω κάνει κάνα δυο φορές, λέω να πάω για κάπου αλλού. Το πάμε πάρα πολύ χαλαρά. Υπολογίζω ότι όλος αυτός ο κύκλος θα είναι 2,5 ώρες, άντε και κάνα μισθαράκι να την αράξω κάπου για καφέ σε κάνα χωριουδάκι. Οπότε δεν χρειάζεται ούτε βία ούτε τίποτα. Όπως βλέπεις η φύση εδώ πέρα είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι ντάλα μεσημέρι, έχει αρκετή ζέστη, ούτε να κρυώνεις ούτε τίποτα. Αυτοί οι δρόμοι τώρα αρχίζουν λόγω Σαββατοκύριακου, έχουν λίγο κίνηση, αλλιώς αν είναι καθημερινή εδώ πέρα δεν θα έχει ψυχή. Αλλά τέλος πάντων, όλα καλά. Τώρα κάπου εδώ πέρα στο βάθος θα πρέπει να στρίψω αριστερά για να περάσω Εθνική από κάτω και να πάρουμε τον ανήφορο προς τα βουνά. Εδώ πέρα το μεταξύ είναι λίγο να σε πιάνεται και η καρδιά, μόλις αυτές τις μικροξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες είναι στο έλεος του Θεού κλειστές και. Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι. Κάποια καταλήμματα δεν μπορούν να είναι ανοιχτά 24 ώρες την ημέρα, ούτε 7 την εβδομάδα, ούτε 365 το χρόνο. Οπότε υπάρχει έτσι αυτή η κατάσταση, η αίσθηση της εγκατάληψης, αλλά δεν είναι και εγκατάληψη τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε. Κάτσε να ανοίξω και το Bluetooth να έχω. Φανάρι. Κάτσε, γιατί εδώ πέρα και από το πουθενά. Την άλλη φορά καλοκαίρι εδώ πέρα ήταν και γράφανε. Λοιπόν, το δρομολόγιο που είναι να πάω, ας το κάνουμε λίγο έτσι τώρα μπακάλικα, είναι αυτό εδώ. Γεροί να είμαστε, θα την κάνουμε την τρέλα. Όλους τους βλέπεις τσούκου τσούκου ξεμητήσανε σιγά σιγά. Τώρα αυτός μπροστά με την κουρδούρα θα ανάψει ο κόλλος του, αλλά τώρα έτσι όπως γράφω έχω λίγο το καλώδιο και με ενοχλεί στο οπτικό πεδίο σε μια γωνιά μου, όπως πάει την προσοχή, αλλά κάπως πρέπει να τα κάνω μέσα στο κράνος, να το χωνέψω όλο το μικρόφωνο προσεκτικά ή να πάω να πάρω κανένα με μικρό καλώδιο και να το περάσω μόνιμα και να το κάνω και στα δύο κράνη που έχω, ούτως ώστε να μην είναι αυτό το βάζε-βγάζε. Και έχω την εντύπωση ότι κάτι σφυρίζει στο μηχανάκι. Νομίζω ότι όταν είμαι κοντά στα σίδερα, στις μπαριέρες, ακούγεται η αλυσίδα που γυρνάει. Ξέρεις, πιο εκνευριστικό πράγμα δεν έχει, έτσι. Όταν το πρωτοπήρα και όλοι οι θόρυβοι ήταν καινούργοι σε σχέση με το προηγούμενο μηχανάκι που είχα, αυτό που μου είχαν πολύ μεγάλη
τι κάνει ο τύπος τώρα. Αυτό που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν ένα τριγμό που έβγαζαν τα κάγκελα. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα, όχι, είναι ο σύνδεσμος. Μετά όχι να σφίξουμε, όχι να αλλάξουμε σύνδεσμο να κάνουμε, μέχρι που ράγισε το κάγκελο. Και βέβαια μετά το κατάστημα που τα πήραμε τα κάγκελα, το Moto Market, δεν αναγνώριζε το λάθος τους φυσικά, γιατί εμείς ναι, το κάναμε κακή χρήση του. Τέλος πάντων, όρεξη να έχεις να μαλώνεις είναι η όλη αυτή η ιστορία, άκρη δεν βγάζεις. Πήγαμε, το κολλήσαμε από αλλού και τελείωσε. Ο, ψυχή δεν έχει. Αυτό είναι το καλό στα μικρά χωριουδάκια που περνάς και είναι δίπλα σε κεντρικούς δρόμους, είναι ότι η ζωή πραγματικά τα μεσημέρια σταματάει. Δεν έχουν εκείνο το ή συνεχόμενο ωράριο ή εδώ πέρα τα πάντα σταματάνε. Είναι μεσημέρι, πάνε να ξαπλώσουν, πάνε να κοιμηθούν, μετά απόγευμα πάλι. Και υπάρχει μια σχετική ηρεμία. Αυτό βέβαια δεν είναι καλό όταν θες να φας κάτι και γυρνάς γύρω γύρω και δεν μπορείς να βρεις τίποτα. Αλλά πού βρεθήκαμε εδώ, κάπου εδώ πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είναι. Κάπου περνάω δίπλα από τα διόδια. Πάμε από εδώ. Και μετά από εδώ που λέει έξοδος. Όπου έσφιξα και πάρα πολύ τις επιγονατίδες, επικαλαμίδες, πως τις λένε αυτά εδώ. Και από εδώ αριστερά. Ας σταματήσω λίγο να ξεσφίξω. Όχι, η βεζίνη εδώ τη βλέπω. Και εδώ καλά το πάει. Κάτσε ξεσφίξουμε λίγο. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Σε λίγο πάλι στρίβουμε. Λοιπόν, κλείνουμε κάμερα και πιο κάτω που θα έχει κάτι πιο ενδιαφέρον θα ξαναλέμε. Σαν να βρισκόμαστε τώρα σε κομμάτι που έχει κίνηση. Νομίζω εδώ πέρα πρέπει να φύγω εκεί που λέει προς Ελασσόν, Άγιο Δημήτριο κτλ. Θυμάμαι. Το έχω ξανακάνει αυτό το κομμάτι τελικά. Άιντε πάμε λίγο. Κάτι σφυρίζει πολύ έντονα, ρε γάμο. Τι μπορεί να είναι αυτό τώρα εδώ. Αλυσίδα δεν είναι τελικά. Ναι, θα το βρούμε. Θα μας πάσει τα νεύρα, θα το βρούμε. Για να κατεβάσω μόνο λίγο κράνος τώρα, γιατί δεν θα μ' ακούτε κι εσείς. Λογικά προς το βουνό απάνω πάμε. Κάποια στιγμή πρέπει να αφήσω αυτό το δρόμο. Φαντάζομαι το GPS να μας τα πει εκείνος, γιατί το τελευταίο καιρό το Google δεν μας τα λέει καλά. Δεν μας τα λέει καθόλου καλά μάλιστα. Σε σημείο που να σε βάζει να κάνεις κύκλους γύρω γύρω και δεν υπάρχει τίποτα. Και άντε εδώ τους δρόμους δεν τους ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά να σε βάζει να κάνεις κύκλους και για πολύ γνωστές περιοχές, π.χ. γύρω γύρω από το σπίτι σου, να σε βάζει να κάνεις τετράγωνα ολόκληρα έτσι. Ελασσόνα, δες να είναι ο Γιαννάκης εκεί πέρα να παραπιούμε κανένα καφέ. Λοιπόν, και βρήκαμε τι σφυρίζει, παιδιά. Αυτή εδώ η μαλακία. Περνάει ένας μέσα από εδώ και σε τρελαίνει. Μόλις το σκεπάσεις, τελειώνει.
μαλακή από αυτό το πράγμα εδώ πέρα δεν έχει, γιατί συνέχεια φεύγει και αναγκάζεσαι να διορθώνεις την κάμερα. Τελικά σαν το τράνο, σαν τα τόγες, είναι το καλύτερο. Αχ, εδώ ποιος έκανε, η Αγγελικούλα, εδώ η φίλη μου Αγγελικούλα είχε κάνει το πάρτι του γάμου. Και λέω, πού τα θυμάμαι. Πάρτε την πρώτη έξοδο. Τι κάνει πίσω μας, γυρνάει τώρα αυτό εδώ. Παλιά Εθνική Οδό. Ούτε καν. Όλος ο κόσμος έχει γεμίσει με αυτά, δεν είναι πασχαλιά, κάτι άλλο πρέπει να είναι. Αλλά είναι πολύ όμορφα αυτά τα λουλουδάκια. Όσο ήσυχα είναι, τόσο θέλει τα μάτια σου να είναι 14, ρε παιδί μου, σ' αυτά τα εδάφη. Το πουθενά σου πετάγονται μέσα από τα χωράφια, φέρνουν και λάσπες στο δρόμο πάνω και είναι διπλές παγίδες. Για να δω αύριο που θα έρθουν και οι υπόλοιποι μοτραχαλέοι, προς τα πού θα πάνε. Και έχει και ορισμένους φίλους, αυτό που δεν καταλαβαίνω καλά. Τώρα ήρθατε εκεί πέρα με τη γυναίκα, ένας με το αυτοκίνητο, άλλος με τη μηχανή, διπλά έξοδα, διπλά διόδια. Πού να καταλάβεις, δε φίλε, ότι αυτό το πράγμα είναι ψυχοθεραπεία για τον καθένα? Πού να το καταλάβεις όμως? Αν τα πάντα στη ζωή τα βλέπεις βάσει έσοδα, έξοδα κτλ., στο τέλος στους ψυχιάτρους θα τα δώσουμε. Γιατί θα τα δώσουμε σε κανένα ψυχιάτρο για να πει τα φάμε σε βενζίνες και να κάνουμε αυτό που μας ευχαριστεί, που μας γεμίζει την ψυχή, που μπορούμε και φεύγουμε λίγο από τα διάφορα που έχει ο καθένας στο κεφάλι του. Εδώ τώρα που είμαστε άραγε. Δεν έχει καμιά ταμπέλα. Είναι εδώ Νέα Δημοκρατία, εκλογικό τμήμα, Δήμου Ελαφίνας, κάτι τέτοιο. Μεγάλη εκκλησία εδώ, ρε, και τις χτίζουνε. Παλιό κεραμίδι, μάλιστα. Πώς και Άγιος ο Θεός. Τουλάχιστον είμαι μόνος, δεν έχει κίνηση. Να μην αγχώνομαι και να μην αγχώνω και κανέναν. Ούτε να τρέχουμε, ούτε να κυνηγιόμαστε. ...65-75 είναι οι κινήσεις. Συνήθως οι κινήσεις αυτές τις... σε αυτό το οδόστρωμα, με αυτές τις στροφές, με αυτή την κίνηση, πάντα πας 80. Παραπάνω νομίζω, δεν προλαβαίνεις και να βλέπεις και λίγο τη φύση. Εντάξει, αν δεν έχεις κάνει πολλές φορές τη διαδρομή ή βιάζεσαι, το καταλαβαίνω, αλλά τώρα δεν υπάρχει λόγος να το πάμε δίχως αύριο και να μην βλέπεις και τίποτα αριστερά και δεξιά. Έτσι μια φορά πήγαμε στο προς δεύτερο πόδι Χαλκιδικής, πολύ ωραίος ο δρόμος, πολύ ωραίος ο καιρός. Το πηγαίναμε όσοι μπορούσαν λίγο πιο ζεστά, εγώ δεν ήμουν ένας από αυτούς, το πήγαινα εντελώς χαχαχαμπουκουχού. Βγάλαμε ωραίες φωτογραφίες, ωραία πράγματα. Αν θα το πήγαινα λίγο πιο γρήγορα θα τα έκανα όλα αυτά. Οπότε δεν ξέρω, για μένα δεν άξιζε τον κόπο. Τώρα για να το πας λίγο πιο γρήγορα και δεν προλαβαίνεις να δεις τίποτα, να μην κάνεις καμιά στάση για φωτογραφία ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, εμένα μου αρέσει και η φωτογραφία, οπότε ήταν το τερπλόν μετά το φέιλι μου. Κάποιον που δεν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά, οκ. Γούστα είναι αυτά ο καθένας, με το τέμπο του, το ρυθμό του και οτιδήποτε. Πώς το λέγαμε, έλα Γιώργη μια στροφίτσα. Παναγία μας, σκοτώθηκε.
Ω, μια τροφάρα, έλα, Γιώργη! Καλή θάλασσα, δεν λέω, αλλά έτσι και αγροτικοί δρόμοι που είναι μέσα από το βουνό, στην και βουνό, τέλος πάντων, εδώ είναι και, δεν είναι και δέντρα να πεις ότι περνάς κάτω από τα δέντρα και έχει σκιά, αλλά είναι όμορφα, ρε γάμο. Καλή θάλασσα, αλλά και το βουνό. Μείνετε δεξιά στη διχάλα. Ω, πού έχει εδώ διχάλα, κάτσα προσέχουμε. Ποια διχάλα έχει μωρέ. Ωραία. Πάμε δεξιά από εδώ. Και από εδώ. Και φύγαμε, όχι από εδώ πάμε. Εντάξει. Αλλά το να χαθώ δεν με πολύ νοιάζει κιόλα, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχω να πάω κάπου. Απλά τουλάχιστον να έχουμε στο χάρτη τα σωστά σημεία που περνάμε για να μην μας γυρνάει γύρω γύρω. Εξοχή, εδώ είναι το πρώτο μέρος που είχα βάλει νομίζω για να μου πει να έρθω, και από εδώ και πέρα μετά πάμε προς Βεργίνα. Από εδώ Λευθεία θα βγούμε προς Βεργίνα, το οποίο παρεπιπτόντως το μουσείο που έχουν κάνει με όλα τα ευρήματα του Ανδρώνικου κτλ. Κτλ. Είναι ένα εκπληκτικό. Αν ποτέ βρεθείτε προς τα εδώ ή αξίζει τον κόπο να έρθετε προς τα εδώ, μόνο και μόνο να το επισκεφτείτε. Αξίζει τον κόπο να βάλετε και το χέρι στην τσέπη, να πάρετε ξεναγό ούτως ώστε να σας πει και 10 πραγματάκια, γιατί το να κοιτάς κάτι πέτρες και κάτι βράχια και κάτι τέτοια δεν λέγεται τίποτα, ειδικά εμείς που δεν είμαστε και τόσο του διαβάσματος. Μπείτε σε ένα γκρουπάκι με ξεναγό και θαυμάστε πραγματικά το τι έχουν κάνει οι άνθρωποι εκείνα τα χρόνια και τι έχουν κάνει και οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία καταφέρανε και τα αναδείξαν, τα φέρανε στην επιφάνεια χωρίς να τα καταστρέψουν και τα παρουσιάζουν με ένα τόσο ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο, πραγματικά μοναδικό. Και οι καταστάσεις δεν παίζονται, είναι καινούργια κτίρια, γιατί πριν από πάρα πολλά χρόνια, για 25 χρόνια που κάναμε κάτι συνέδριο εκεί πέρα στους Μακεδονικούς τάφους, ήταν απλά κάτι τόλ τα οποία έμπαινες μέσα, έβλεπες 5 πραγματάκια. Τώρα το έχουν κάνει εξαιρετικό όλο αυτό το πράγμα που έχουν κάνει ως μουσείο. Είναι εξαιρετικό, φυλάσσεται, δεν καταστρέφεται. Και είναι τα πράγματα που εδώ στην περιοχή πραγματικά αξίζει να τα δεις. Όχι μόνο στην περιοχή, από όπου και να είσαι, αξίζει να έρθεις μέχρι εδώ και να τα δεις. Τώρα με το μικρό αυτό σκυλάκι δεν το βλέπω καλά, το βλέπω λίγο ζωηρό. Όχι, εντάξει. Ωπαρε! Εδώ. Λοιπόν, κλείνω τώρα για να μην έχω και στο νου μου και την κάμερα την άλλη, γιατί να μην λέω, ή να τα αφήσω να γράφει, λες. Όχι μωρέ, την κλείσω την κάμερα, την καμέρα, να μην τη διαλύσω. Έχει και ζέστη. Να έχουμε λίγο παρακάτω μπαταρία να πούμε κάποια πράγματα. Μέση του πουθενά. Να απολαμβάνεις το οποίο να... Τώρα άνοιξα και το κράνος, μπορεί να ακούγεται λίγο φασαρία, αλλά έχει βγάλει αρκετή ζέστη. Είμαι και εγώ με το χειμερινό που φάνει ευτυχώς χωρίς επένδυση μέσα. Αλλά έχει ζέστη τελικά. Βέβαια δεν είναι και για τελώς καλοκαιρινό.
συνέχεια, λέει, θα φτάσει στον προορισμό σας, λέει, και ξέρω που πάω. Άσα τυριρίν. Έχουμε εξαλείς το GPS, τώρα θέλει πάλι να με κάνει κάτι κύκλους, κάτι τέτοια. Και άμα το δώσει λίγο σημασία, τελείωσε. Δεν καταλαβαίνει τι έχω. Ρε το ηλίθιο. Όσο πάει μικραίνει ο δρόμος, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Ένα τέτοιο να το βρει σε καμιά στροφή απάνω. Για να βγάλουμε καμιά φωτογραφία έτσι και από εδώ. Έλα ρε. Πονάει μέση μου, έχω πεθάνει. Θέλαμε και προπόνηση, αθληταράδες τύποι. Έχουμε διαλυθεί. Κοίτα τώρα. Τις βγάλω μέσα στο πρόγραμμα κατευθείαν. Βγάλω και μια την αφεντιά μου εδώ, χωρίς να πολύ φαίνομαι. Ωραίος. Κούκλος, κούκλος. Έλα να ανοίγουμε. Άντε πάμε Παναγιά μου. Εν τω μεταξύ αυτό το τράβημα στη μέση είναι τόσο ζώρικο, είδες. Έχει μια έκταση, έχει γίνει ένα καρουμπαλάκι, ένα εξόγκωμα πίσω στην πλάτη, το οποίο, στην πλάτη, στη μέση. Αχ, το οποίο είναι σαν ένα τεράστιο ροδάκι, ενώ, αλλά τέτοιο τράβημα είχα πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζω να περάσει γρήγορα, το έχω πλακώσει βολταρίν και μηχαλαρωτικά. Θα γυρίσουμε να βάλουμε και κάνα έμπλαστρο, γιατί δεν λέει. Είναι συνέχεια έτσι ωραίος με στροφούλες και τα λοιπά. Έτσι δείχνει εδώ το GPS. Οπότε ας το απολαύσουμε. Εκεί που λέω άντε να κλείσω την κάμερα να μην γράφει κομμάτια της διαδρομής που δεν έχουν ενδιαφέρον, ξαφνικά τσουπ, εμφανίζεται ένα κομματάκι εδώ τώρα. Μας έχει στείλει αλλού για αλλού και ο δρόμος μας στέλνει από εδώ. Όχι, μας ξαναγυρνάει από την άλλη. Ρε Παναγία μου. Έχω και το σκύλο με κοιτάει εδώ τώρα. Άλλη δεξιά με στέλνει από εκεί που ήρθα, μαλάκα θα το σπάσω το κολομηχάνημα, ρε. Ωχ, ρε πούστια. Λοιπόν, γάμισε το χ, βεργίνα. Θερματισμός. Οκ. Εδώ τι λέει, για να δούμε πέντε στάσεις. Τίποτα. Φύγαμε από εδώ πέρα και πάμε Βεργίνα. Οδηγίες. Έναρξη. Οκ. Κατευθυνθείτε ανατολικά. Βράσε, βρες τώρα εσύ που είναι το ανατολικό. Όχι, δεν θέλω να πάω από εκεί. Ρε, πούστη, μην με γυρνάς πίσω. Πού με γυρνάει. Ωραία, σωστά με πάει. Κολυνδρός. Αυτό είναι από εδώ. Εδώ τι έχει, ποια χωριά είναι.
Ούτε λέει που είμαστε. Ε, τώρα αναγκαστικά πάμε από εδώ πέρα, επανεστίαση. Η μαλακία δεν με έστριψε από εκεί που έπρεπε και κάναμε τώρα κάποιο μικρό κύκλο. Ανάποδα. Γαμώ. Όχι από εδώ. Αρθεί και χάζα μας κουπανείς τώρα, τελειώνει. Πού φάμε πας, ρε ηλίθιο. Εκνευρίζομαι με αυτό το κολοχάρτη, ρε πούστη. Το βάζεις από την αρχή, το συμπληρώνεις μια χαρά και στη διαδρομή τα χάνει. Για ενδιάμεσες στάσεις δεν το συζητώ, κύριε, που γίνεται το μπάχαλο. Εγώ δεν ξέρω που θέλω να πάω. Αυτό μας οδηγεί. Τι έκανε τώρα, με έφερε από αυτή την πλευρά το βουνό να πάρω αυτή την κατεβασιά, τη μια άλλη. Τουλάχιστον έχει δρόμο. Για δούμε, ρε φίλε, πού θα μας βγάλει. Πού θα μας βγάλει, εκεί απέναντι που έχει το χωριό, δεν έχει κάτι άλλο εδώ. Τώρα δεν βοηθάει και η μέση τώρα. Περίεργος να δω πού θα φτάσουμε από εδώ. Πάρα πολύ περίεργος. Άλλα 17 χιλιόμετρα. Τον άλλο το δρόμο το δέδειχνε πιο ορεινό, με περισσότερες στροφές. Τώρα από εδώ με πάει αλλού. Πάμε και όπου βρεθούμε. Στροφές να ευχαριστηθεί ο οργανισμός. Όλα έχει και αυτά τα σκασίματα στο δρόμο που σε φοβίζουν, τουλάχιστον εμένα, έτσι, δεν ξέρω να... Όλα αυτά τα μικροαυλάκια που κάνει, ειδικά όταν είναι έτσι πάνω σε στροφή, είναι λίγο ζόρικα. Οπαλά και πάμε. Σκάσε και εδώ μέσα τώρα. Εδώ να είσαι με κάνα μηχανάκι με κλειπό, να είσαι ξαπλωμένος πάνω στο τεπόζιτο, να σκάσετε τις λακκούβες. Να δες, όχι, Παναγία μου, πάει. Το χάσαμε το σύστημα. Λοιπόν, φτάνει τώρα τόσο το μπλα, να οδηγήσουμε και λίγο. Να το ευχαριστηθούμε. Όσο πάει, σφίγγει. Εντάξει, ωραία διαδρομή είναι. Έχουμε άλλα 13 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στον επόμενο προορισμό, ο οποίος και εγώ δεν ξέρω ποιος είναι. Έτσι όπως φαίνεται στο χάρτη. Αλλά... τι έγινε τώρα, μπαταρία λέει, δεν έχουμε. Δεν πατάει το κινητό ή καταναλώνει πιο πολύ από ό,τι φορτώνει. Αλλά αυτό μας έλεγε, να μείνουμε και από μπαταρία εδώ πάνω, να το τελειώνουμε. Α,
δεν πατούσε τόση ώρα. Όχι ότι είχα μπαταρία, αλλά... Φτάνουμε σε ένα χωριουδάκι τώρα εδώ πέρα. Δεν νομίζω αυτό να είναι πάνω στην πορεία μου να χρειάζεται να σταματήσω. Νομίζω και ανάγκη για ξεκούραση δεν έχω ακόμα. Όπα χώμα. Εδώ τι είναι αυτό? Γήπεδο, έλα Χριστέ και Παναγή. Άγιε ψησταριά, ωραίος. Άγια κανένα μάξι που και που να μας θυμίζει ότι δεν είμαστε μονάχοι. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, πρέπει να πηγαίνουμε στο σωστό δρόμο. Προς Βέρεια έλεγε. Σίγουρα είναι μεγαλύτερος τώρα ο δρόμος, μπορείς να έχεις λίγο πιο ψηλή ταχύτητα. Προσεκτικά βέβαια. Και μια και θα πάμε προς Βέρεια, γιατί να μην κάτσω Βέρεια να πιω ένα καφεδάκι. Αλλά γιατί, να πιάσω καλύτερα πάλι. Ωραία. Τώρα γράφουμε λοιπόν. Αυτό που έλεγα πριν, ότι είμαστε προς Βέρεια, έχουμε φτάσει στο σωστό δρόμο. Σταμάτησα λίγο να δω την κάμερα αν γράφει και που βόσκουμε. Ας κάνουμε και καμιά φωτογραφία έτσι εδώ πέρα για το πρόγραμμα να υπάρχει, ώστε να τις κάνουμε μετά στο βιντεάκι ένα ωραίο μοντάζ. Έτσι, μπράβο. Άντε και μια από πάνω έτσι με τα ψηλά μου τα χέρια, λες και είμαστε σε ντρόουν. Όπα. Έτσι, μπράβο. Και συνεχίζουμε. Ένταξη. Σε 10 λεπτά και αλλιώς φτάνουμε για Βεργίνα. Πάμε. Ωραία. Άντε πάμε, Παναγιά μου. Δεν τα λέει το Google, αλλά τις μαλακίες τις λέει. Γάμο. Σηκώθουν όρθιοι. Εδώ έχει το καφενεδάκι. Έχει κάτι εδώ. Φτάσαμε. Έτσι από περιέργεια θέλω να δω τι κόσμο μπορεί να έχει. Έτσι είναι πολύ περίεργος. Κατάλαβες, αυτό δεν μπορεί να βρει ούτε τους μακεδονικούς τάφους, όχι να σε βγάλει σε κανένα προορισμό. Λοιπόν, ωραία, γυρνάμε και
είναι εδώ βασιλικά νεκροταφεία και τα λοιπά. Οκ, πάμε μία πέχρα και απάνω. Α, ίσως κάτσω εδώ για καφεδάκι, ωραία είναι. Αυτό το καημένο έχει ζουρλαθεί, στρίψε εδώ και στρίψε εκεί μας έχει. Άντε ρε κούκλε. Έχει εδώ τίποτα. Νομίζω ότι είναι καλύτερη ιδέα να γυρίσω πίσω από τον κάτω το δρόμο. Βγαίνει. Με έπρεξες, φτάνει. Στρίψε και στρίψε. Ευθεία κάτω νομίζω ήταν και το άλλο το καφέ. Όχι. Τι έχουν κάνει εδώ ρε παιδιά. Εδώ το πεζοδρομί σαν αυτό. Α, Χριστέ και Παναγία, εδώ τρελίνοι άνθρωποι. Νομίζω κάτσω να πιω εδώ ένα καφέ γιατί έχει διαλύσει μέση. Το πάω κι εγώ εδώ έτσι, λάντς και τελειώνει. Η ώρα της επιστροφής. Πού είναι ο χάρτης? Εδώ έναρξη. Σε μια ωρίτσα λοιπόν εδώ μας λέει ότι θα είμαστε πίσω Κορινό και πάλι πιο ορεινή διαδρομή, όχι τόσο βουνό, όχι τόσο θάλασσα, συγγνώμη, και πάμε σιγά σιγά. Πάντε βορειοανατολικά, άντε να δούμε. Άντε ρε μπουμπού. Τώρα έχω βάλει και το ασπίδες, ενώ πριν δεν φορούσα και είναι λίγο πιο περίεργο. Είναι πως καμιά φορά μα βουλώσει, θα βουλώσουν τα αυτιά σου που παίρνουν νερό στη θάλασσα και τα ακούς λίγο περίεργα, πιο μπάσα, έτσι ακούω τη φωνή μου. Αλλά θα το συνηθίσω. Τουλάχιστον δεν θα έχω αυτό το θόρυβο που βγάζει το κράνος στον αέρα. Για να κατεβάσω λίγο και το τζαμάκι, γιατί νομίζω ότι μου φέρνει λίγο περισσότερο. Ένα περίεργο πράγμα. Έλα. Δεν κατεβαίνει τώρα. Έλα ρε. Κοίτα το μπουρδέλο. Μα. Κατέβεις έτσι. Διαλύθηκε και όλο αυτό? Όχι. Στρίψτε δεξιά τώρα λέμε. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ για ένα περίεργο λόγο, αυτό το τζαμάκι το Airflow, άμα το έχεις τέρμα πάνω, δεν σε προφυλάσσει από τον αέρα τόσο καλά όταν είναι λίγο πιο χαμηλά. Έρχεται και το σπάει τον αέρα λίγο περίεργα και είναι πολύ καλύτερα. Τώρα τι έμαθε και, στούμπο σε αυτό εδώ, δεν ξέρω, θα πρέπει κάποια στιγμή να το δω. Αλλά τώρα δεν είναι καλή ιδέα όσο είμαστε σε ταξίδι να κάνουμε τέτοια πειράματα. Ας γυρίσουμε πρώτα και μετά. Αυτό τι κάνει τώρα στη μέση του δρόμου? Και από εδώ τώρα. Ω, παλάκια.
Ωραία, ξανά στο δρόμο και ρεπορτάζ παρακάτω. Βεργίνα δεν πήγα προς τα πάνω, έχω σκοπό να πάω με τη μάνα μου, οπότε δεν υπάρχει λόγος να ξαναπάω και τώρα για να πληρώνουμε διπλά εισιτήρια. Είναι κάτι το οποίο όμως σίγουρα θα το κάνω ξανά, σίγουρα. Από 32 βαθμούς λέει, είχα τη μηχανή πάνω στον ήλιο. Εντάξει, δεν πιστεύω να είναι 32, γιατί αν έχουμε Απρίλη μήνα 32, καλοκαίρι θα πεθάνουμε. Άντε, μπάει. Σε το όνομα σου μυρίζω. Ένα κύριο αγαπημάτα. Μας να γίνουμε φίλοι. Φίλοι, γράψε με χίλια ονόματα. Τηλεφώνησες πάλι. Πάλι μου πρόσωπο. Πάλι συσβαίνω. Πού πάμε ρε παιδιά? Τουρουρουν. Λάθος. Το βγάλω από εδώ. Το κλασικό, όταν του δίνεις πολλές διαδρομές, δεν καταλαβαίνει ότι θες να περάσεις μέσα από το χωριό και να τελειώνει. Πρέπει να σε πάει τέ και καλά εκεί που θέλει. Και κίνησες πάλι με κορτό και κλεπάλι. Ανάζει ως προπρόσωπο. Ανάζει σκημένο, νευρωμένο. Α! Με ένα το πρόσωπο. Γυρίζω το όνομα σου, ξορκίζω. Τι έγινε? Να σου με χίλια ονόματα. Το όνομα σου με χίλια ονόματα. Τι έγινε εδώ πέρα? Ωραία, φίλε, τώρα να έρχεσαι την αντίθετη πλευρά. Να τον βλέπεις αυτό να στη μέση του δρόμου. Φέρε Παναγία μου. Μάθε βλέπει τα βήθια σου να είπεις. Τα πέτω χώρου νορίκης. Κάπως μας ψάχνει. Δηλαδή καλύτερα να οδηγεί κάποιος άλλος
Άρα αυτό το στρίψε, όχι τόσο το στρίψε αριστερά, στρίψε δεξιά, όσο ότι σε χάνει συνέχεια, ρε παιδί μου, και σε στέλνει αλλού για αλλού. Πρέπει να κάτσω να κατεβάσω το Waze, μου φαίνεται. Για να μάθω πώς βάζει και διάμεσες στάσεις, εκεί είναι το θέμα. Ωραίο περιποιημένο χωράφι έχει αυτός εδώ. Το ZZ Top, πόσο καιρό είχαμε να ακούσουμε ZZ Top. Ας βγάλουμε καμιά φωτογραφίουλα. Και καμιά ακόμα μέσα στο πρόγραμμα. Κούσε ρε Παναγιώτη να βγάλουμε καμιά ωραία φωτογραφία τώρα που είναι εδώ πέρα χαλάρα. Πορόδρομος με τσιμέντο, ό,τι καλύτερο. Αχ, πάει μέση. Τέλειο. Εδώ φτιάχνεις κορμί, όχι αστεία. Πού έχω βρεθεί, μαλάκ, πού έχω βρεθεί. Έχω κάτι φοβερές ιδέες ώρες. Αυτό τι κάνει εδώ? Αυτόματο ψεκαστήρι. Όχι, τι είναι αυτό? Εδώ είναι πάντως να αφήσεις καινούργιος οδηγός και σε κάποια φάση να βάλεις τα κλάματα και τελειώνει. Εν τω μεταξύ δεν θα πηγαίνεις και πολύ κοντά στην άκρη του δρόμου, γιατί έχει κάτι κλαδιά. Θα φας κανένα τέτοιο στο πρόσωπο, τελείωσες. Μπαστίγωμα κανονικού μες στη μούρη. Εντάξει, φτάνουμε θάλασσα. Αυτή τη στιγμή που αρχίσαμε να βλέπουμε θάλασσα, όλα καλά. Εδώ λακκούβα. Είναι η γύρα που ήθελα να κάνω. Ένα διωράκι και τρεις ώρες μαζί με τον καφέ. Ωραίος καιρός, το ευχαριστήθηκα. Από εδώ πέρα περάσαμε και στην αρχή του ένας κομμάτιου βίντεο που είχα κάνει, που είναι όλα τα ξενοδοχεία, όλες αυτές οι μικρές μονάδες, είτε καταλήματα είτε μικρά ξενοδοχεία. Λοιπόν, αυτό ήταν, φτάσαμε. Εδώ έχει κάτι πενταήμερες, τι έχει, εκδρομικό. Καφεδάρα με τον φίλο Διονύση, περιμένουμε για τον Νέτορκο Καπαδόκη τώρα εδώ πέρα, τον Παναγιώτη. Και έτοιμη για εξορμής. Μέχρι τότε, εδώ, καφεδάκι. Ήρθε και η υπόλοιπη κομπανία, Κυριακή, οπότε έχει μία βολτούλα τώρα, πάρα πολύ ωραία. Αργήσαμε και λίγο, η ώρα είναι έτσι κι αλλιώς 11.30. Διαδρομή, το πρόγραμμα μάλλον λέει να πάμε από φωτεινά σκοτεινά Φτέρη,
και έχει ένα δρόμο μετά να κατεβούμε κάτω προς Λιβάδι. Δεν ξέρω το κατά πόσο θα ακολουθήσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν θέλουμε να μπλέξουμε σε χωματόδρομο και τέτοια. Και βλέποντας και κάνοντας, καλή διαδρομή. Θα φροντίσω να μιλάω στη διάρκεια της τέτοιας και τα λέμε. Ξεκινάμε σιγά σιγά. Παναγιώτης μπροστά, ήρεμη δύναμη όπως πάντα. Ο Διονύσης με τα κορδελάκια του. Και φύγαμε. Τώρα για κάποιο λόγο αυτή η πλακία του GPS πάλι κόλπο μας κάνει. Άντε να δούμε. Φοβερή διαφορά πάντως οι οτοασπίδες, παιδιά. Αν τυχόν δεν έχετε φορέσει ποτέ, κάνουν απίστευτη δουλειά. Εκείνο το βουητό που έχει στο κράνος από θόρυβο, από τα διάφορα, έρχεται, μειώνεται κατά πολύ. Είναι κάτι που βοηθάει απίστευτα. Απίστευτα, γιατί ένα πράγμα που δεν θέλεις είναι να έχεις εκείνο το βουητό μέλισσα συνέχεια στα αυτιά σου, το οποίο σε ζουρλαίνει. Τώρα λίγο κίνηση εδώ αυτή την ώρα. Αλλά θα βρεθούμε από την άλλη πλευρά προς το βουνό, νομίζω τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα, πολύ πιο ήρεμα. Θα τα απολαύσουμε. Ένα κομμάτι το έκανα και χθες από εδώ. Είμαι σίγουρος ότι το έχω κάνει, γιατί έχω πάει από εδώ πέρα έτσι ελασσόνα και τα λοιπά. Και ήταν όταν είχα πάει Καλαμπάκα. Μια πολύ ωραία εκδρομή που αξίζει τον κόπο να πας γύρω γύρω από Άγιο Δημήτριο, να κατέβεις από Λασσόνα και να πας Καλαμπάκα, από να πας Εθνική. Σίγουρα περισσότερα, τα ίδια χιλιόμετρα, περισσότερη ώρα, αλλά εντάξει, έτσι κι αλλιώς βόλτα κάνεις. Δεν θες να το πας στο σκοτωμού, ο γρηγορότερος δεν κερδίζει. Άντε να βγούμε λίγο σε πιο επαρχιακό δρόμο, να απολαύσουμε και τη φύση. Αυτή την εποχή είναι απίστευτα όμορφα. Από εδώ και πέρα, ωραία πρασινάδα, όμορφες λυκές τροφούλες που πηγαίνουν με καμιά 70-80 χιλιόμετρα στο πολύ χαλαρό. Και όλος ο δρόμος θα είναι έτσι, μέσα στη γλύκα. Έχω ξανακάνει αυτό το κομμάτι μόνος μου την άλλη φορά που είχα πάει προς Καλαμπάκα. Τώρα το θυμήθηκα. Απλά δεν ήξερα ότι λεγόταν έτσι, το είχα περάσει. Και το χειρότερο βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να έχεις άλλο να μπροστά που να σου δίνει εντελώς διαφορετικές γραμμές από αυτές που επιλέγεις. Ο Διονύσης με τροπάζει λίγο ώρες μπροστά, γιατί παίρνει εντελώς διαφορετικές γραμμές από μένα. Okay. Όλα μια συνήθεια είναι. Γεια σου ρε Διονύση με τα κορδελάκια σου που φτερουγίζουνε. Πότε θα πάρω εγώ κάνα ψαλιδάκι να στα κόψω λίγο εκεί, να μην τα έχουμε φουρ.
Για να δούμε εδώ που ήρθαμε, τι αλάρμ. Χιονοδρομικό, από εδώ πας. Είχαμε έρθει μια φορά εδώ στο χιονοδρομικό, στα Λατοχώρια. Είχαμε μείνει κιόλα κάτι τέτοιο. Βοηθούσε λίγο η μέση σήμερα, τι καλά θα ήτανε. Αλλά δεν το βλέπω. Μαλακές πληρώνονται, είπαμε, αυτά είναι και της ηλικίας. Αλλά και όταν το παρακάνεις καμιά φορά, κάτι τέτοια παθαίνεις. Και το χειρότερο με ζορίζει όταν προσπαθώ να σηκώσω το πόδι για να πατήσω το φρένο το πίσω. Πρέπει μάλλον να πάμε πάλι ως θεοπαθητικό να μας κάνει αυτά τα κρακ-κρακ ανάταξη μέσης για να συνέλθουμε λίγο. Τώρα βρήκαμε και τον Google εδώ. Αέρα. Άνω μιλιά, κάτω μιλιά. Λέει και εδώ ρε που είστε κάτι χωριά, γάμισε τα στη μέση του πουθενά. Λες πως γίνεται και ζουν οι άνθρωποι εδώ πέρα πάνω. Απομονωμένοι. Τουρουρουρουρου. Σε 4-5 χιλιόμετρα φτάνουμε στο πρώτο το σημείο που έχουμε ορίσει για καμιά φωτογραφία και λίγο έτσι φιλετωθούμε, κυρίως για φωτογραφία. Για να δούμε. Αυτά εδώ είναι τα σκοτεινά, όχι, αυτά είναι τα φωτεινά. Και κάπου λέει τώρα θα πάμε για σκοτεινά. Για να δούμε. Ωραία δρόμη. Έχουν ζωρίσει τόσο πολύ αυτά τα γάντια. Μια φορά βραχήκανε, έχουν μικρύνει και με στενεύουν στα δάχτυλα. Δηλαδή εδώ πέρα τώρα στο δεξί το χέρι, το οποίο μου βιάζει κιόλα γιατί δεν κινείται πολύ πολύ, έχουν μου βιάσει τα δάχτυλα μου αυτή τη στιγμή, είναι άσπρα το μουδιασμα. Θα φάνε κόψιμο με ψαλιδάκι να γίνει ανοιχτό μπροστά να τελειώνει. Θα του πηγαίνει και όλα, μα τα κόψει έτσι εδώ κάπου, θα είναι μια χαρά. Ας αφήσω την κάμερα να γράφει, είναι τόσο ωραίο το κομμάτι εδώ πέρα. Ο Πανιόνιο, κάτσε βρε γόρι μου. Είναι τόσο ωραίο το κομματάκι εδώ, απολαυστικό, απολαυστικό. Εν τω μεταξύ έχει κάτι ωραίους χωματόδρομους εδώ, αλλά τα παλουκάρια μπροστά δεν είναι και ούτε εγώ βέβαια. Αλλά έτσι ένα πέρασμα, αν έχει κανένα ξοκλήσει, κανένα τέτοιο σε ύψωμα, θα το γούστα να το κάναμε. Και πάνω όλοι πως με χιόνια, αγούρια. Θα με βγάλεις έξω από το δρόμο καμιά ώρα.
σίγουρο άλλο τρώγεται για να σταματήσουμε για φωτογραφίες. Το βλέπω, κοιτάει καθρέφτη πόσο μακριά είμαστε. Κοιτάει αριστερά-δεξιά, έτσι τον κόβω. Και σίγουρα θα σταματήσει μετά από κάποια στροφή που θα έχει κάνει ένα δέντρο και λίγο θέα τώρα από την αριστερή δεξιά πλευρά. Τον κόβω τώρα, εδώ πλησιάζουμε. Βασικά οι μόνοι που νοιαζόμαστε έτσι πιο πολύ για φωτογραφία είμαστε εγώ με τον Παναγιώτη του. Τα άλλοι υπόλοιποι της ομάδας δεν τους βλέπω πολύ ζωηρούς γι' αυτό. Εντάξει, είναι καθένας με τα χόμπι του έτσι κι αλλιώς είπαμε. Σε 400 μέτρα ο προορισμός μας θα βρίσκεται στα αριστερά. Τι βάλαμε ως προορισμό δεν θυμάμαι. Ελπίζω να το θυμάται ο κύριος Παναγιώτης. Όπως το λέγαμε. Για πάμε να δούμε λίγο έτσι και απάνω τι έχει. Γυρνάμε και βγάλουμε μια φωτογραφία από εδώ. Πάω λίγο πιο πάνω. Για να δούμε εμείς οι βουνίσχοι τύποι. Έχει τίποτα ενδιαφέρον να δούμε προς τα δω. Κοίτα, μέχρι ένα τέτοιο χωματόδρομο εγώ το πάω. Αν έχει περισσότερο κροκάδες και τα λοιπά, μετά αλλάζει το πρόγραμμα, δεν το βρίσκω καλή ιδέα. Αλλά έτσι όπως είναι τώρα ένας τέτοιος βατός χωματόδρομος, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, τον Παναγιώτη τον καταλαβαίνω και πολύ πιο βαρύ μηχανάκι είναι και μια πτώση δεν είναι και ότι καλύτερο για τον κανέναν. Κανείς δεν θέλει να έρθει να φάει τα μούτρα του, αλλά νομίζω είναι βατός ρε παιδιά. Το θέμα είναι να σε οδηγεί και κάπου, όχι απλά να... Για να δούμε εδώ. Και κάτι τέτοιες στιγμές είναι που καταλαβαίνεις όλους αυτούς που θέλουν να πάρουν ένα εντούρο και να οργώνουν όλα τα βουνά. Κάτι τέτοιες στιγμές είναι που τους γουστάρεις και τους καταλαβαίνεις. Τώρα δες εδώ πέρα ομορφιά ρε φίλε. Τι ωραίο πράγμα. Μαναγιώ τον βλέπω ακολουθεί το Διονυσάκο. Έμεινε πίσω. Μάλλον έμεινε να μείνεις πίσω. Βασικά το πιο πολύ απ' όλα με ενοχλεί Λατίνα σε αυτό το ύψος παρά οτιδήποτε άλλο. Κύρα Μαριό, τι απακάνουμε τώρα. Έχει νόημα. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ας βάλουμε και μια φωτογραφία. Από εδώ, έτσι όπως είμαστε. Βάλτε, βάλτε από εκεί. Κάτσε να σας βγάλω, κάτσε. Εδώ, τα μαναράκια όλα εκδρομούλα. Έλα, έλα. Ε,
Από εδώ γυναίκα μου, από εδώ το έστειλό μου. Να κοίτα το πουλάκι. Αχ τι γλυκό πουλάκι. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Κάτσα βγάλω κι άλλη μία μέσα. Ε, εντάξει, γυρνάμε, δεν πειράζει. Και όπως κατεβαίνουμε δεξιδεξιό, στροφή δεν ξέρω αν είναι ωραία εκεί πέρα. Το κοιτάμε, κάτσα βγάλω και μία με το πρόγραμμα. Ε, εν τω μεταξύ, άμα δεις τα LED δες πως κάνουν. Τα LED τα φώτα δες πως κάνουν. Λοιπόν, νιονιό, το γυρνάμε προς τα κάτω. Με την ψυχή στο στόμα, γιατί δεν ξέρουμε και πού πάει βέβαια. Τώρα ο Παναγιώτης βρήκε ένα πολύ ωραίο σημείο, λέει, για φωτογραφία εδώ πέρα σε μια στροφή. Οπότε ας το δούμε. Εδώ γιατί όχι, με τα χαμομηλάκια τα βάλουμε έτσι ωραία διαγώνια. Όλο όπως είσαι. Διονύση, κοίτα το πουλάκι. Έτσι, έτσι, έτσι. Ε? Τις μούρες που βγάζεις είναι ωραία, εκεί τα φανέρια. Νιόνιο, στήσου! Πάνε, πάνε, Παναγιώτη. Έτσι, μπράβο. Κούκλι, κούκλι. Περίμενε τώρα εδώ να βγάλω κι άλλες. Τι πατάω. Τι πατάω, ένα κουμπί είναι, ρε, τι πατάω. Κάτσε, περίμενε να τη βλέπω τώρα. Ωραίος. Ωραίος ο Φέδων. Την περιπέτεια αλλάξαμε και κάρτα μνήμης και τσούκου τσούκου να ξαναβγούμε στο δρόμο. Από εδώ πέρα πάνω δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο νόημα να πάμε. Εντάξει, είναι και λίγο χωματόδρομος, όλοι είναι τσιτωμένοι. Να μην έχουμε κανένα ευτράπελο. Και πάμε σιγά σιγά. Πω πω, τι ωραία που είναι εγώ εδώ. Εν τω μεταξύ κάτω πρέπει να έχει τεχνητή λίμνη ή κάποια γούρνα ποτίσματος, στέρνα, πως τα λένε αυτά εδώ πέρα που κάνουν για να τροφοδοτούν τα χωράφια. Άντε να ξεσκονιστούμε λίγο στην άσφαλτο, γιατί ντούγκου ντούγκου πολύ σκόνη φάγαμε. Πω πω, έτσι μου αρέσει, τέτοιοι δρόμοι είναι. Νιόνιο, δώστε λίγο αγόρι μου. Έτσι, μπράβο, Γιάννη Σάκο.
είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε διαφορετικές γραμμές με τον Διονύση, είναι ακριβώς αυτό εδώ. Αυτός επιλέγει άλλη γραμμή, εγώ πάω λίγο πιο ανοιχτά. Αλλά άμα τον έχεις καιρό μπροστά σου, το συνηθίζεις και δεν σε αράζει. Απλά σου φαίνεται λίγο περίεργο και άμα περιφύσεις και τον ακολουθείς, μπορεί να βρεθείς εκτός δρόμου, όχι ότι φταίει ο Διονύσης, εσύ που ακολουθείς. Απλά είναι τι επιλέγει, πώς επιλέγει ο καθένας να βρίσκεται πάνω στον δόστρωμα. Αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις ταχύτητες, ξέρω εγώ, τα 60-70 χιλιόμετρα που είσαι πάνω σε αυτές τις στροφές, είναι πολύ απολαυστικό να οδηγείς έτσι με ένα τέμπο χαλαρό, χωρίς να πατάς ούτε φρένα ούτε τίποτα και να το απολαμβάνεις. Αν το πάω εγώ τουλάχιστον λίγο πιο γρήγορα, θα χάσω ρε παιδί μου αυτή την ομορφιά, αυτή την απόλαυση της οδήγησης, να προλαβαίνεις να βλέπεις κανένα τοπίο. Και άμα δεις κάτι καλό, να προλάβεις να φρενάρεις και να κάνεις. Τώρα ορίστε, δύο τύποι εδώ πέρα στη μέση του πουθενά απολαμβάνουν και αυτή τη φύση. Τα πόδια δεν ξέρω αν θα το έκανα. Βασικά δεν έχω το κουράγιο, δεν έχω τη σωματοδομή, δεν έχω τη φυσική κατάσταση για να κάτσω να κάνω τέτοια πεζοπορία. Αλλιώς θα το γούσταρα μέσα στο βουνό σε διάφορα δασικά κομμάτια, έτσι ωραίο περπάτημα. Και το είχαμε κάνει κάποτε με τον φίλο μου, τον Σφερόπουλο και τον Ματζούνι. Από Περεβού βρεθήκαμε σχεδόν πανόραμα. Ήταν υπέροχο, αλλά δεν ξέρω, επειδή με φοβίζει λίγο η ιδέα και μόνο ότι. Επειδή όμως ψανατολίζεσαι πάρα πολύ εύκολα μέσα στο δάσος, μην γίνει καμιά μαλακή, αρπάξει καμιά φωτιά, γίνει κάτι και εσύ δεν ξέρεις ούτε από πού να τρέξεις. Αυτό με τρελαίνει. Θα μου πεις τα πάντα είναι να ξεπερνάς τους φόβους σου, αλλά είπαμε. Του φευγάτου η μάνα λέει δεν έκαψε ποτέ. Βασικά έτσι όπως είναι αυτό το κομμάτι θυμίζει και εκείνο το κομμάτι από Αρνέα προς Βαρβάρα που ανεβαίνεις και πηγαίνεις που είναι πάλι έτσι μέσα στο βουνό, μέσα στο δάσκο, είναι πάρα πολύ ωραία, ωραίος ο Διονύσης. Αξίζει σαν διαδρομή και εκείνο, όπως και αυτό εδώ που είναι πολύ όμορφο. Έχουμε εδώ. Πώς τρώνεις μέση. Ας απολαύσουμε η διαδρομή, τα αφήνω να γράφεις και εμένα. Τι ωραία κομμάτια. Και εδώ πέρα σούπερ. Πάμε προς Φτέρι και Καταφύγιο. Ωραία, εντάξει, μια χαρά δρόμος είναι. Λοιπόν, λέγαμε τι δρόμο θα έχει. Θέλω να δούμε. Πάμε! Δεν βρίσκω τέτοιο ψεφό.
Πάμε πάνω. Ας κάνουμε αυτή τη μικρή παράκαψη που λέει ο Παναγιώτης. Πάμε να ρίξουμε εδώ μια ματιά. Ωραία φίλε, πόσο όμορφα είναι ρε γάμο. Τι έχουμε χάσει τόσα χρόνια να καθόμαστε μέσα στην πόλη. Αν πάμε πάνω, τι κάνουμε. Κάτσε να πάω λίγο πιο πάνω. Πάω λίγο πιο πάνω και... Εμένα τώρα, μα μ' αφήσει εδώ πέρα να ξεσαλώσω, όχι να κάνω τίποτα το τρελό. Κοίτα πόσο όμορφα είναι ρε φίλε, κοίτα πόσο όμορφα είναι. Είναι μέχρι να έρθει κάνα Σουμπαρού η Μπρέστα τώρα φανά από τη Μόνια να μας κάνει εδώ χακουμάνι άλλους. Έλα, έλα Γιώργη μια στροφίτσα. Πάμε μια στροφάρα ρε Γιώργη. Κάτι τέτοια βλέπεις και λες πάνω να πάρω ένα μικρό εντουράκι 200-300 κυβικά να μπορώ να αλωνίζω που θέλω, αλλά εκεί μετά θες και όχι καρότσες, όχι αλλά άλλα έξοδα. Τώρα δεν ξέρω που πάμε από εδώ, ούτε είναι και τόσο καλή ιδέα, γιατί ξέρω ίσως ο Διονύσης λίγο με τα λάστιχα του λιστράει, ίσως δεν πατάει τόσο καλά το μηχανάκι κάτω. Άρα να ρίξουμε μια ματιά. Αχ, είναι πολύ ωραία τώρα, εμένα μου αφήσει εδώ το... Ωραία φίλε, δες εδώ τι γίνεται. Το πάμε. Αυτά κάπως έτσι γίνονται. Λες άντε να το ξεκινήσουμε. Εν τω μεταξύ το μηχανάκι πατάει τόσο καλά, δεν έχει ανάψει δευτερόλεπτο το traction. Είναι τόσο πατημένος ο δρόμος που είναι σαν να είναι τσιμέντο κάτω. Από εδώ έχει ένα δρόμο λέει διέξοδο. Αχ, ελπίζω να μην με βρίζουν τα παλικάρια πίσω. Τώρα ζορίζει λίγο γιατί είναι σαν να είναι σκιστόλιθος. Βασικά καλά το πάμε, να ξέραμε και πού βγαίνει από εδώ να πεις ότι... Εδώ ζορίζει τώρα ρε γάμο του. Τον Παναγιώτη τον βλέπω, τον άλλο να δεν βλέπω. Νομίζω εδώ αξίζει να σταματήσουμε για να γυρίσουμε. Ε?
ό,τι θες. Πάμε λίγο πιο κάτω. Για ώρες πραγματικά είναι να χάνεσαι μέσα σε ένα δάσος και να το γουστάρεις έτσι διαδρομή. Έχει άλλο και κάτι άλλους τρελούς που κάνουν αυτά τα κόλπα με mountain bike και τους παραδέχομαι εκεί. Ωραίο άνοιγμα εδώ για φωτογραφίες. Πατώνεις. Εγώ φταίω. Ανέβα για να δω τι έχει άλλο. Κοίταξε εμένα, άμα με αφήσει εδώ πέρα μπορεί να βγούμε χολομόντα. Κοίτα το πουλάκι. Τσάου. Έτσι, μπράβο. Και το μηχανάκι όταν γυρίσω για να καθαρίσει, μάλλον θα πρέπει να το βάλω σε μια πισίνα να μουλιάσει κάνα δύο μέρες, να φύγει βρώμα και μετά. Αξίζει τον κόπο όμως, ρε φίλε, αξίζει τον κόπο. Δεν νιώνει φρένα. Σε κάνα χιλιομετράκι βγαίνουμε άσφαλτο, οπότε θα ξεσκονιστεί. Κλείνω λοιπόν και τα λέμε στο ασφάλτινο κομμάτι. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, και φύγαμε τώρα στο δρόμο για Φτέρι. Δεν ξέρουμε τι δρόμο θα βρούμε. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα είναι όλο... Ξεκινάει, γράφει. Ωραία. Και άλλη κάρτα δεν πρέπει να έχει χώρο και μπατ... Και τώρα δρόμος για τη Φτέρι. Είναι 7 χιλιόμετρα, 8 κάνα τεταρτάκι απόσταση. Ο δασικός δρόμος μέσα από το βουνό, όμορφα, ωραία και καλά. Άσφαλτος, το περισσότερο κομμάτι θέλω να πιστεύω. Και πάμε και βλέπουμε. Θα κάνουμε και ένα μικρό κλικ σε ένα σημείο ενδιαφέροντος που έχει βρει ο Παναγιώτης και μπορεί να είναι ωραία. Και αναλόγως πράττουμε. Τώρα αυτοί γιατί μείνανε πίσω. Εδώ είναι αυτό που λέει. Πάμε για φωτογραφίες. Έλα ρε, παρακάτω είναι. Εδώ έχει ένα ωραίο που μπαίνεις μέσα ρε. Σ' ακούω, εδώ πέρα έχει ένα εδώ έχει ένα σημείο το οποίο είσαι πάνω από το ποτ... Έγινε.
Εγώ πάω εκεί πέρα, πιο κάτω έχει σημείο που έχει γέφυρα και βλέπει το ποτάμι. Πάμε και εκεί πέρα, πάμε. Μπορεί. Κατηφόρα είναι εύκολο, η ανηφόρα είναι το θέμα. Έχει και ροδιές από αυτοκίνητο, οπότε εντάξει. Παναγιωτάκης, να μας ξεμοναχιάσει θέλει όλο. Πάμε από εδώ, πάμε από εκεί πέρα, σε κάτι ριάτια, κάτι ποταμάκια, κάτι τέτοια. Έτσι τον κόβω εγώ. Από εδώ πάει τώρα ή όχι? Να κάνουμε τη μαλακία, κολλήσουμε στην άμμο και τελειώνουμε. Για τη φωτογραφία και μόνο. Άντε, 300 κιλά το καταφέραμε όμως, ε! Κάτσε να πάω να βοηθήσω το Διονύση. Θες βοήθεια! Ωρε Παναγία που το φέραμε. Παίζει να μπήκε και μέχρι την αλυσίδα με στην άμμο τώρα η μαλακία. Τέλεια, τελειώνει και το Bluetooth του κράνους. Δεν έχω και battery bank μαζί μου, γαμώτα αυτή η εκδρομή την πάτησα λίγο. Τέλος πάντων, θα δούμε εκεί πέρα που θα κάτσουμε για φαγητό νομίζω, αλλά δεν μπορώ να έχω και τη μηχανή ανοιχτή. Τέλος πάντων, θα δούμε πως θα το κάνω. Είναι κρίμα να τα έχω, ρε γαμώτα, όλα αυτά τα... Να κουβαλάς κάμερες, μικρόφωνο, όλα αυτά και στο τέλος να μην μπορείς να κάνεις τίποτα γιατί τελείωσε η μπαταρία, τα έπαιξε το μικρόφωνο. Έλα γαμίσου. Όχι, όχι. Πριν μπήκα μέσα στην άμμο, πήγα να το σπινιάρω και άρχισε να κάνει και έχει πάρει και την αλυσίδα όλη μέσα. Εντάξει, απλά ήθελα να δω αυτό. Εδώ, η καβαλέρος. Ομορφάντρα μου! Ομορφάντρα μου! Πάμε! Τώρα δεν είναι, φίλε, να είσαι οργανωμένο, να έχεις φέρει τα ουζάκια σου, να έχεις φέρει τα μεζεγλίκια σου, να την κάνεις μια εδώ πέρα τσακ έτσι ωραία και να το γουστάρεις. Εδώ και γεφυράκι, κάτσε να κάνω καμιά φωτογραφία τουλάχιστον και να το πάμε παρακάτω.
ομορφιές. Άσε, τα πόδια μου δεν είναι γιατί τις μαλακίες. Κοίτα εδώ ωραία πράγματα ρε φίλε. Πανελλήνια εδώ έτσι. Εξωγήινοι κατέβηκαν εδώ πέρα στο κομμάτι. Κάτσε από εδώ να δεις τι που φαίνονται τα μωρά μέσα από τα κλαδιά τώρα, περίμενε. Κάναμε στο λιβάντι ρε φίλε. Έτσι. Και βλέπουμε αν κατεβαίνει. Κοίταξε. Είμαστε εδώ. Ναι. Οκ. Okay. Λέει ότι επανεστίας θέλει 13 λεπτά, 7 χιλιόμετρα. Οκ. Okay. Πριν τη φτέρει πρέπει να δρόμο που κατεβαίνει κάτω. Από ανήλιο. Εδώ είμαστε. Ναι. Κοίταξε. Ναι. Αν πηγαίνει είναι λίγο πιο κάτω. Ναι. Το βλέπουμε, ρωτάμε. Αν δεν, βλέπουμε πού πάμε να φάμε ή ποιο δρόμο. Το λιβάδι επειδή έχει καλή ταβέρνα και μετά βγαίνουμε, καλύτερα τα ρεπορθούμε να φτάσουμε να φάμε και να το φύγουμε μετά με ηρεμία πίσω. Μην έχουμε ξανά μανά. Συμφωνείς? Απλά παρέχει το χρωματόδρομο. Έλα και την κορομή. Δεν κοιμιάζει, λέει και παρέχει. Πάμε, πάμε να πάμε. Εδώ, αυτό το κομμάτι, δες το, την ώρα που θα περνάμε, δες το τι λέει. Άμα είναι χωματόδρομος, γάμισε το. Αν είναι βατός. Οπότε θα κάνω μια στάση εκεί πέρα να δούμε πώς. Ναι. Επειδή τώρα είναι στα μάτια να τα ακούω, σε βλέπω. Χωματόδρομος δεν θα είναι, αλλά θα είναι με πολλά καρουμπαλάκια τώρα εδώ πέρα. Oh. Τουλάχιστον ζεστάθηκε η μέση και δεν πονάει τόσο πολύ. Ησυχία δεν έχουμε. Πολύ και καλοκαιράκι θα είναι ωραία, θα είναι και πολύ δροσιά να έρθεις να το ευχαριστηθείς να κάνεις έτσι βολτίτσα. Πάμε παρακάτω. Ξανασυνεχίζουμε σε βουνό, είναι η φορά πλέον. Από εκεί πέρα που λέγαμε να πάμε... Μ' αρέσει που λέγαμε ότι δεν θα πάμε από χωματόδρομο. Πολλά παρέχει το χωματόδρομο. Έλα. Εκεί πέρα που λέγαμε ότι τέρμα δεν θα το πάμε από χωματόδρομο, γιατί όντως ήταν λίγο δύσκολο. Βλέπουμε όλο αυτό το τοπίο το απίστευτο μπροστά και λες παιδί μου να το πάμε, μήπως είναι κάτι βατό, μήπως είναι κάτι αρκετά όμορφο και μπορέσουμε και το πάμε. Νεροβληφιές και ροδιές είχε που εντάξει, οκ, okay, επειδή φαινόταν σαν φρέσκια ροδιά, λες κάποιος πέρασε από εδώ πέρα πρόσφατα, οπότε μπορούμε να το πάμε. Πάμε λοιπόν και όπου μας βγάλει. Εντάξει, στην αρχή είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραία η αίσθηση, βλέπεις εδώ πέρα ότι πάμε σε ένα μοναδικό τοπίο, έτσι μέσα στη φύση, στην ηρεμία. Έχει λίγο κάποια ζυγζάκ, τώρα εδώ πέρα πούμε, δεν είναι τίποτα να σηκωθείς να κάνει ένα τάγκυρο για να φύγει μέσα στο χαντάκι. Οπότε κόβουμε, πάμε σιγά. Έχουμε το νου μας να περάσουμε όλοι όσο μπορούμε με ασφάλεια, γιατί εντάξει αυτά τα πράγματα ξέρεις πώς είναι. Πολλές φορές το πάμε και γυρεύοντας, αλλά οκ, okay, θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε τίποτα απρόπτα. Έμπειροι θεωρητικά οδηγοί είμαστε όλοι, οδηγούμε καιρό, δεν είναι και τίποτα. Ένας βαθός χωματόδρομος είναι μέχρι στιγμής όπως κάθε φορά που πηγαίνουμε Χαλκιδική, είτε για να κάνουμε ένα μπανάκι, είτε να κάνουμε οτιδήποτε. Και είναι και το τοπίο αυτό το οποίο έφερε και σε ανταμείβει ρε παιδί. Λες, τώρα για λίγο έτσι κακοτράχαλο χωματόδρομο να το χάσουμε, να χάσουμε όλη αυτή την απίστευτη θέα, όλη αυτή τη μακρύ διαδρομή. Συμβαίνει ότι από την άλλη πλευρά έπρεπε να κάνουμε μία ώρα και ένα τεράστιο κύκλο, ο οποίο στο δρόμο τον είχαμε ξανακάνει. Τώρα δούμε στις φιλοσχές να μην βρούμε καμιά νερολακούβα να σκάσουμε μέσα και τελειώνει. Αλλά δόξα τω Θεώ, θα πήγαμε τουλάχιστον όσο αφορά αυτό το κομμάτι αρκετά τυχεροί.
Λίγο προσοχή φαίνει στα κλαδάκια τα οποία υπάρχουν, μην τα βλέξει μέσα σε καμιά ρόδα και αναγκαστικά σε λίγο κοντάρι το χρέος και φύγεις κάτω. Αλλά όλα καλά, σιγά σιγά. Η πρώτη έχει πάρει φωτιά. Δεν είναι για να βάλεις Δευτέρα εδώ πέρα. Τη Δευτέρα βασικά την κάνεις οριακά γιατί αρχίζει και σκορτσάρι μετά το μηχανάκι και είναι λίγο ζόρια. Τα κλαδιά τα οποία βγαίνουν από πουθενά είναι λίγο το θέμα. Σύνομαι ότι εγώ με αυτή τη ζελατίνα η οποία είναι λίγο πιο ψηλή, βολεύει ναι μέσα στον δρόμο και τα λοιπά σε καλύπτει, αλλά σε τέτοια κομμάτια κομμάτια έπρεπε να την κατεβάσω. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω το γιατί, έχει στουμπώσει. Και δεν κατεβαίνει, ήθελε πολύ πίεση και λέω άσε μην τη σπάσουμε τώρα εδώ πέρα στη μέση του πουθενά και δεν μπορούμε να γυρίσουμε. Και την άφησα τη ζελατίνα πάνω, βλέποντας λίγο οριακά. Βλέπω και τους άλλους πίσω μου το πάνε ωραία και ζεστά, δεν έχουν κανένα θέμα, έτσι όπως είναι μάλιστα ο χρόνος. Και το προχωράμε όμορφα, ωραία, πολύ σούπερ, χωρίς να έχουμε το παραμικρό. Έχει κομμάτια τα οποία κακά τα ψέματα όλοι τα χρειαστήκαν, έτσι, κάπου γλιστράει, κάπου έχει λάσπη, κάτω τις φιλοσχές. Εμένα τουλάχιστον το τράξιο κοντρού δεν ανέβη, δεν άναψε καθόλου. Που σημαίνει ότι το μηχανάκι πατούσε όμορφα, ωραία, ή έτσι θέλω να πιστεύω, έτσι, αν δουλεύει σωστά το τράξιο κοντρού, δεν γλίστησε το μηχανάκι. Οτιδήποτε. Εδώ πέρα τώρα που έχει χώμα και έχει λίγο πρασινάδα είναι λίγο επικίνδυνο, κυρίως για τα λάστιχα που είχε ο Διονύσης, που νομίζω ότι ο Διονύσης τα λάστιχα δεν ήταν καθόλου μα καθόλου για χώμα, αλλά οκ, okay. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν είχε τα κούνια καθόλου. Να, τώρα εδώ πέρα ας πούμε τα επικίνδυνα, ή περνάς μέσα από τα νερά και ρισκάρεις να βουλιάξεις, ή το πας από το πλάι με αποτέλεσμα να μπορεί να κολλήσεις, να χάσεις την ισορροπία σου και να σκάσεις μέσα. Τσούκου τσούκου, υπομονετικά, το περνάς και τελειώνεις και συνεχίζεις παρακάτω. Και όπως είπε και ο Γιονίς στην αρχή, γιατί θέλω κομπατόδρομο, βαρέθηκα, αλλά να, τον πήραμε στο λαιμό μας τον άνθρωπο και το φέραμε μέσα από εδώ. Υπομονετικά, βλέπεις ότι έχει ροδίες, κάποιος πέρασε, άρα περνάει ο δρόμος, δεν είμαστε μόνοι τρελοί που προσπαθούμε να το κάνουμε. Έχει κι άλλο κόσμο, ο οποίος το πήρε από εδώ πέρα και έκοψε. Δεν θα μου πεις ότι μπορεί να έχει χωράφια, να έχει τις, να έχει τα αγροκτήματά του από εδώ πέρα μέσα και να πρέπει να το κάνει καθημερινά μέχρι να σημείο. Εμείς θέλουμε να το διασκίσουμε το κομμάτι. Το δρόμο δεν το ξέρει κανένας. Το Google, εγώ απορώ πως αυτό το δρόμο το Google τον έχει βγάλει και σαν δρόμο. Δηλαδή πέρασε το κολορομποτάκι από εδώ πέρα μέσα, ρε φίλε. Είναι απίστευτο. Και στον προτείνει κιόλα. Εδώ είναι η διαφορά. Δεν σου βγάζει σήμανση χωματόδρομο κάτι τέτοιο, στον προτείνει. Εδώ λίγο προσοχή μέσα στα νερά. Πέτρα και φιλοσιά είναι ότι πρέπει να φύγει βολίδα σούμπιτο. Σιγά σιγά όμως σταματάς λίγο, βλέπεις που πατάει το μηχανάκι που δεν πατάει. Δεν είμαι της λογικής πάρε φόρα και τι γίνει. Γιατί στο πάρε φόρα ό,τι γίνει έχεις βρεθεί στον κρεμό και δεν το έχεις πάρει και χαμπάρι. Τσούκου τσούκου υπομονετικά, το περνάμε και αυτό το κομμάτι και συνεχίζουμε. Δεν ήταν τόσο δύσβατο όλο το κομμάτι αυτό. Εδώ περιμένω και τους άλλους για να δούμε τι κάνουνε. Επειδή το κομμάτι είναι δύσκολο, σταμάτησα λίγο να βοηθήσω και το Διονύση αν τυχόν δυσκολεύεται πάνω εκεί πέρα στην αερογλυφιά να το περάσει. Να δούμε και τον Παναγιώτη πώς το περνάει, γιατί καμιά φορά ξέρει τι γίνεται. Έτσι γλιστράει, κάνει ράνι. Εδώ πέρα τώρα βλέπει ότι δεν έχει καθόλου τακάκι. Έχουν γεμίσει ήδη με στη λάσπη με τα αυλάκια που έχει η ρόδα και είναι λίγο ζώρικα. Αλλά λεβέντησε ο Διονύση, το προχωράμε παραπέρα και το γουστάρουμε. Εδώ είμαστε λίγο παρακάτω, το πάω λίγο γρήγορα και φαίνεται έτσι κι αλλιώς δεν το πηγαίναμε τόσο γρήγορα, αλίμονο. Συνεχίζει το τοπίο να είναι μαγευτικό, το οποίο σου λέει πάμε παρακάτω, δεν αξίζει τον κόπο να γυρίσουμε πίσω. Έτσι κι αλλιώς περίπου τη μισή διαδρομή την κάναμε, γιατί να ξαναγυρίσω πίσω. Πάμε μπροστά, τσούκου τσούκου λίγο με ηρεμία και θα το καταφέρουμε. Πάμε παιδιά, πάμε. Απτόητη, συνεχίζουμε λίγο σε αυτό το κακό τράχαλο. Βλέπετε κι εσείς ότι αξίζει τον κόπο. Έχει όμορφο τοπίο, δεν έχει δύσκολα περάσματα. Τουλάχιστον κάτι φοβερό μέχρι στιγμής. Από τη στιγμή που οδηγικά μπορούμε και το καταφέρνουμε, είναι κάτι μοναδικό. Εδώ πέρα, όποιο γεφυράκι, σίγουρα σταματάμε για να βγάλουμε καμιά φωτογραφία, να το γουστάρουμε κιόλα για να δούμε και τι απόσταση λέει. Λέει ότι για το λιβάδι έχει κάποια χιλιόμετρα. Λες, OK. Καθίσαμε εδώ πέρα να βγάλουμε κάποιες όμορφες φωτογραφίες με τα παιδιά και κάνουμε αναστροφή μετά σιγά σιγά για να πάμε προς τα πίσω. Όλοι σύμφωνοι, όλοι με στη λάσπη έτσι κι αλλιώς γίναμε, οπότε λες προχωράμε μπροστά και τελειώσαμε. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, αν μου έλεγες ότι είναι έτσι θα σου έλεγα πάμε γύρω γύρω. Εγώ με το ήξερα όχι τα 10 χιλιάδες. Αλλά κάναμε το 1 τρίτο. Τώρα μείνα 3 χιλιόμετρα, 3,3 χιλιόμετρα.
Ελπίζω να μην είναι μεγάλη βλάσκο. Φτάνει ρε φίλε αυτό το πράγμα. Έλα μαναράκι, αφήστε λίγο σταθερά παιδιά. Έλα, έλα, παίρνουμε θέσεις και μια κρίμισα κίνηση. Βρήκε στο μασκέ και έκλεισε. Βρήκε εδώ. Εδώ. Το είχα. Και εδώ. Ευτυχώ είναι τα μασκιδάκια και τα κάγκελα και το σαντάκι. Το σαντάκι θα σου φωνεί. Ε. Συνεχίζουμε ακάθεκτη το δρόμο μας. Συνεχίζουμε. Λες πόσο είναι ρε φίλε. Σιγά 3 χιλιομετράκια είναι. Φυσικά πήρα πάλι λάθος το δρόμο, οπότε γυρνάω πίσω. Κλασικά, οι αναστροφές που έχω κάνει, έχω γίνει πολύ πιλότος στις αναστροφές, σε παντός έδαφος, σε ασφάλτο, σε χιόνι, μην το ξεχνάμε αυτό. Τώρα σε επαρχιακούς αγροτικούς δρόμους, άστα να πάνε. Πάντως είναι υπέροχο το τοπίο. Αν με ρωτήσεις αν θα το ξανάκανες, ναι ρε φίλε, θα γούσταρα να το ξανακάνω, ειλικρινά σου μιλάω. Παρόλη την ταλαιπώρια, θα γούσταρα πραγματικά να το ξανακάνω. Απλά αυτή τη φορά με λίγο καλύτερο ντύσιμο. Ελπίζω να μην είναι μεγάλη γλάσκο, φτάνει ρε φίλε αυτό το πράγμα. Φυσικά η περιπέτεια δεν σταματάει ποτέ. Όσο πιο κάτω προχωράμε και λες έλα τελείωσε, τι μείνανε, ούτε 2 χιλιόμετρα δεν μείνανε. Όλο κάτι τέτοια ριάκια, κάτι λίγο βαθύτερα, λίγο ρηχότερα. Οπότε εδώ στο Μάστορα δεν έχει χαζομάρες, σταματάμε, βλέπουμε, μελέγουμε βάθος. Βέβαια δεν τελειώνει, εναλλαγή χώμα, δάσος, φύλλα, κλαδιά, πέτρες, ριάκια ήταν συνεχή. Δηλαδή τα τελευταία 3 χιλιόμετρα μπορεί να ήταν και τα πιο δύσκολα, γιατί εκεί πέρα που λες δεν είναι τίποτα, είναι 3 χιλιόμετράκια να τελειώνουμε, δεν αντέχω άλλο, φτάνει, κουράστηκα, έχουμε γίνει μουσκεμα τίποτα, όπου εδώ πέρα βλέπεις πάλι νερόλακος, πάλι λίγο περίεργα τα πράγματα, εδώ αρχίζει και γλιστράει, πατημασιές πιο μεγάλες, πιο βαθιές. Λες κάτσε λίγο να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται, μην κάνουμε καμιά μαλακία και το γλεντήσουμε μετά για μια ζωή. Οπότε πάντα ελέγχουμε, σταματάς εδώ πέρα, βλέπεις λίγο πού μπορείς να περάσεις. Επέλεξα να πάω λίγο πιο άκρη γιατί φαίνεται ότι μπορούσα να πατήσω λίγο καλύτερα. Ξέρεις, όταν έχεις εμπειρία σε αυτά τα πράγματα, είσαι λίγο πιο προσεκτικός, πιο μαζεμένος. Κανένας δεν θέλει να φάει τούμπα, κανένας δεν θέλει να πέσει. Ακόμα και να γίνει, τουλάχιστον να μην χτυπήσεις, ρε παιδί μου. Δεν τον πάμε σαν κανίβαλα, είτε πήραμε φορά και ό,τι γίνεται. Εδώ πέρα Διονυσάκης όμως έχει δώσει τα ρέστα του. Όπως είναι φορά, πάρτονα και τελείωσε. Δώστονα. Έχει πάρει τον αέρα. Φεύγω και εγώ τώρα σιγά-σιγά. Περιμένω να ηρεμήσει λίγο το νερό, να βλέπω πού θα πατήσει η ρόδα. Μην σκάσουμε πουθενά σε καμιά λακκούβα. Και άμα καρφωθεί μπροστινή μπροστά, τώρα μέσα εκεί πέρα στις πέτρες κτλ. Χαίρεται. Ούτε τα λάστιχα ούτε τα κούνια δεν έχουν να μπορεί να πιάσει κάτι. Οπότε μετά απλά θα κάναμε συντριβάνι. Πάμε, παιδιά. Επιτέλους φτιάχνει λίγο δρόμος. Τέλος βγήκαμε, τέλος αυτό το πράγμα. Φτάνουμε σε ένα χωριό, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Κάτω από αυτό το χωριό είναι το λιβάδι που θέλουμε να πάμε. Τελευταία μέτρα χωματόδρομου. Κούραση πάρα πολύ. Σε πολλά σημεία δεν είναι φοβηθήκαμε το τι θα βρούμε παρακάτω. Αλλά τώρα τουλάχιστον βλέπεις εδώ πέρα την άσφαλτο, ηρεμείς. Αφήνεις τη μηχανή να ρολάρει. Επιτέλους να βγούμε λίγο και στον δρόμο να φύγει όλη η σκόνη από πάνω μας. Έχουμε γίνει από πάνω μέχρι κάτω με σκόνη, λάσπη, νερό, υδρότα. Είναι φοβερή η φάση. Για πρώτο ραντεβού είμαστε τώρα. Να σκάσεις μύτη έτσι στο ραντεβού σου. Να έχεις πλήρη επιτυχία. Τέρμα αριστερά και σε πολύ λίγα χιλιόμετρα φτάνουμε. Η χαρά που πατάμε λίγο άσφαλτο είναι το κάτι άλλο.
Είναι ωραία διαδρομή. Ό,τι και να λέμε, παιδιά, θα την ξανακάναμε. Με το χέρι στην καρδιά θα την ξανάκανα. Απλά να ήμουν λίγο διαφορετικά ντυμένος κτλ. Ο Διονύσης τον έχει πάρει κάτι φορά εδώ πέρα. Επιτέλους, άσφαλτο άνθρωπος. Κακά τα ψέματα, ήταν από τους πιο υποστηρικτές του παιδιά. Μην πάμε χώμα, μην πάμε χώμα. Δεν μας χάλασε το χατήρι ή τον παρασύραμε εμείς και ήρθε μαζί μας σαν τη διαδρομή. Παρότι το ατυχές γεγονός που έπεσε η μηχανή κάτω, ευτυχώς όλα καλά, δεν χάλασε ούτε η διάθεσή του, ούτε και όλης της παρέας. Συμβαίνουν αυτά. Και εγώ την άλλη φορά στο χιόνι που πήγαμε, τη φάγαμε την τούμπα μας. Από τη στιγμή που είμαστε εμείς καλά και το μηχανάκι έχει απλά μια γρατζουνίτσα, ξέρω εγώ και κάτι τέτοια, αυτά είναι αμεληταία πράγματα, συμβαίνουν. Όποιος πίνει μεθάει, όποιος οδηγεί πέφτει. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Καλός ή κακός, ή το συνειδητοποιείς, ή αλλιώς κάτσε στον καναπέ του σπιτιού σου και δεν το πάμε γυρεύοντας. Έτσι, δεν το πάμε γυρεύοντας σαν κανίβαλοι να αρχίσουμε να λες έλα δεν πειράζει. Συνέβη. Δεν μας χαλάσει τη διάθεση τώρα κάτι τέτοιο. Και συνεχίζουμε τη διαδρομή. Τελευταία κομμάτια πριν μπούμε στο χωριό το Λιβάδι, το οποίο κάπου τώρα εδώ πέρα στα δεξιά θα αρχίσει να ξεπροβάλλει σιγά σιγά μετά από κάποιες στροφές. Παναγιωτάκης πάλι, να το ξέρει άλλον. Ησυχία δεν έχει αυτό. Αυτό το αγόρι τα βλέπει κάτι τέτοια κομμάτια. Ησυχία δεν έχει. Τώρα τον περάσει άνεμο στον άλλον και θα οδηγεί μπροστά. Και πολύ πολύ καλά κάνει. Είναι καλός οδηγός. Βοηθάει τουλάχιστον εμένα, βοηθάει πάρα πολύ με τα πατήματα που έχει. Και το πάμε όμορφα, ωραία, ρολαριστά, ήρεμα και χωρίς πολλά. Εδώ τώρα έχουμε μπει μέσα στο χωριό το Λιβάδι, αλλά δεν ψάχνουμε να βρούμε αυτή την πλατεία των Πλάτανων τέλος πάντων που μας είπαν ότι είναι ταβέρνα Θωμάς και αξίζει τον κόπο να πάμε να φάμε εκεί πέρα μέσα. Οι κατηφόρες ήταν λίγο τρομακτικές, έως πολύ τρομακτικές, γιατί όπως είσαι καλασπωμένος, δεν ξέρεις τι αυλάκια έχουν μείνει στη ρόδα, που πατάει, που δεν πατάει. Ήταν λίγο τρομακτικό το τελευταίο αυτό κομμάτι της διαδρομής μέχρι να καθίσουμε να φάμε. Ήδη είμαστε εξαντλημένοι πιο πολύ από τη ζέστη και από τον υδρότα. Και θέλουμε απλά να πας να κάτσεις, να πιεις ένα νερό και να βγάλεις τα μπουφάν έτσι λίγο να χαλαρώσεις. Εδώ περιμένω λίγο τον Διονύση γιατί δεν είχα στο τυπικό πεδίο. Συνεχίζουμε. Κακοτράχαλος. Εδώ τώρα δεν είναι και τίποτα. Εδώ πέρα είναι πιο επικίνδυνο να φας καμιά τούμπα με λίγο νεράκι να έχει και να πάρεις και κανένα περαστικό μαζί. Συνεχίζουμε. Κατηφόρα. Πολύ ζόρικο να μένεις εδώ πέρα. Ειδικά πρέπει να κάνει τα σούπερ μάρκετ και αυτά στην πλατεία και να πρέπει να το πάρεις ποδαρόδρομο να ανέβεις. Είναι άστα να πάμε. Το GPS βέβαια έχει τρελαθεί. Στρίψε αριστερά, στρίψε δεξιά. Μας έχει πάει στα νεύρα και μας κάνει κάτι γύρους τρελούς χωρίς να έχει και κανένα νόημα να γυρνάμε γύρω-γύρω στο χωριό. Όπως βλέπετε, δεν έχει και κανένα ντόπιο να ρωτήσεις. Οπότε πας στον κατήφορο και λες δεν μπορεί. Κάπου η κατηφόρα θα μας καταλήξει. Συνήθως η κατηφόρα ή στα νεκροταφεία θα σε καταλήξει ή στο καφενείο ή στην εκκλησία. Οπότε βάζεις στίκ του και μόνο, παίρνεις την κατηφόρα, δώσ' του και πας. Εκεί είναι δηλαδή έξοδο στην ευθεία, ευτυχώς που δεν το πήραμε εκείνο το κομμάτι με τη λογική που λέγαμε της κατηφόρας, γιατί άντε να το γυρίσει το μηχανάκι πέρα. Έχω και το νου πίσω, το Διονύση έχει μείνει λίγο πίσω στις κατηφοριές. Και πάμε τέλος πάντων να βρούμε επιτέλους αυτόν τον περιβόητο Θωμά. Ελπίζω καταρχήν ένα να υφίσταται ακόμη, δεύτερον να είναι ανοιχτός, τρίτον να έχει τίποτα να φάμε. Και στο τέλος να βρούμε και τραπέζι, γιατί η ώρα όπως βλέπω εδώ πέρα είναι περίπου 3.30-4 παρά. Το πιο λογικό είναι να έχουν φάει τα πάντα για να καθόμαστε να γλύφουμε τις σούβλες. Αλλά τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζουμε. Καλά φάγαμε. Κακά τα ψέματα, καλά φάγαμε. Θωμάς έχει μια χαρά όνομα. Δίπλα και ένα ακόμα ταβερνάκι το οποίο είναι τσιπουράδικο, ο οποίος άνθρωπος δεν έχει ψητά, πιο πολύ τηγανιτά και τέτοια έχει. Τώρα δεν ήμασταν για τηγανιτά, αλλά τα γούστα να δοκιμάσω και εκείνονα. Έτσι κι αλλιώς τη δίαιτα την έχουμε καταστρέψει. Αυτός ο Μπίλης και εσείς μου έχω μπλέξει, με έχετε καταστρέψει. Ατέλος πάντων, τέλος πάντων. Όπως βλέπετε, κατηφόρα, πολύ κατηφόρα το χωριό. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξανανεύουμε όλες αυτές τις τρελές ανηφόρες και παγωμένοι και μετά από ένα κρασάκι ή οτιδήποτε άλλο πιούμε ένα τσιπουράκι. Όχι ότι πίνουμε πολύ, αλλά ξέρεις, χαλαρώνεις, βαραίνεις και δεν είσαι τώρα με το που ξεκινήσεις πάρ' τις ανηφόρες τέρμα Θεού να κάνουμε τεστ κοπόσεως και στον εαυτό μας και στα μηχανάκια μας. Σιγά φτάνουμε εδώ πέρα, κάπου τελειώνει το χωριό και λες, καμώ, τρέλα μου, πού βρίσκομαι. Νομίζω βρεθούμε ένα κοριτσάκι εδώ πέρα τώρα και θα ρωτήσω Παναγιώτης. Το βλέπουμε, γιατί το GPS έχει χάθει, μας κάνει γύρω-γύρω σαν τρελούς. Για να δούμε. Από εκεί είναι. Από εκεί, ξέρω εγώ. Θέλω να πιστεύω ότι πήραμε πάλι τη σωστή κατεύθυνση και πάμε προς το μαγαζί.
Το GPS πραγματικά της Google μας έχει απογοητεύσει όλη τη διαδρομή, κάτι δεν πάει καλά. Γενικότερα δεν πάει καλά τα τέλη. Τους τελευταίους μήνες είναι απαράδεκτο. Εδώ πέρα για να με φέρει στο σπίτι μου με κάνει κάτι εκεί τους τρελούς που θα μπεις που πας με το GPS στο σπίτι. Φυσικά και όχι, απλά το βάζεις έτσι για να δεις το πώς πάει. Για να δούμε εδώ πέρα, πού βρεθήκαμε. Τίποτα, λογικά πρέπει να πάμε από εκεί πέρα κάτω, πίσω από το φορτηγάκι ή από εδώ πέρα αριστερά. Αριστερά θα μας πει, όχι, δεξιά νομίζω θα μας πάει. Να τη βρεθήκαμε. Λίγο ακόμα, να είναι καλά το κοριτσάκι, τουλάχιστον δεν είναι κανένα να μας κάνει καμιά φάρσα να τρέχουμε πάλι γύρω γύρω. Οπότε μας έχει δώσει τη σωστή κατεύθυνση για να το προχωρήσουμε και πάμε. Σε λίγα μέτρα φτάνουμε. Το κακοτράχαλο του δρόμου βέβαια συνεχίζεται, αλλά λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα και τα λεωφορεία κάπου εδώ πέρα θα λάβει ένα τέλος. Θα πατήσουμε ένα φαΐ πολύ περιποιημένο, όντως άξιζε ο Θωμάς. Και αν θα έρθει, αξίζει να πάτε και στο Θωμά και στο δίπλα. Κόψω τα αριστερά, κόψω τα δεξιά. Λίγες δύο στροφίτσες μείνανε, να είναι καλά ο άνθρωπος και φτάνουμε. Μες στη σκόνη, δεν είναι να πεις που θέλει να τίποσα. Από εδώ και πέρα παίρνουμε τον κατήφορο, σιγά σιγά να βρεθούμε σε άλλα χωριά, ούτως ώστε να κατεβούμε από το βουνό και να πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής για Θεσσαλονίκη. Η μαυρίλα μπροστά μας έκανε τη χάρη, μας έβρεξε, οπότε κούραση, υδρότας, λάσπη, κορντούρα, όλα ήρθαν γίναν ένα. Εδώ κανονικά θα καθόμαστε για μια φωτογραφία, αλλά ήταν αυτή η τύπη εκεί πέρα μέσα, οπότε λες δώστε πάμε πάρα από κάτω. Το τοπίο το ίδιο με πριν, καλός δρόμος, ανηφορίτσα κατηφορίτσα. Μέσα στο βουνό, αρκετά ψηλά είμαστε έτσι κι αλλιώς και έχει μια πάρα πολύ ωραία θέα και όπως είναι και αυτός ο ουρανός έτσι συννεφιασμένος, σε προδιαθέτει για να κάνεις και λίγα χιλιόμετρα παραπάνω, δεν έχει ζέστη και το ευχαριστιέσαι. Εδώ συνειδητοποιούμε ότι θα τη φάμε τη βροχή, δεν υπάρχει περίπτωση με τόσο μαύρη να τη γλιτώσουμε. Κάθεσαι, σκέφτεσαι, έχω πάρει αδιάβροχο μαζί μου, δεν έχω πάρει. Όχι, εντάξει, είπαμε, όταν πάμε τέτοιου είδους εκδρομές, όσο καλός καιρός και να είναι όταν ξεκινάμε, δεν ξέρεις τι θα βρεις, δεν ξέρεις τι θα αλλάξεις. Μπορεί να βρεις κάποιο σημείο το οποίο να έχει κρύο και να χρειάζεται να βάλεις κάποιο αδιάβροχο για να ζεσταθείς, αν δεν είσαι καλά εξοπλισμένος κτλ. Οπότε ήμασταν όλοι προετοιμασμένοι για το χειρότερο. Ευτυχώς μας έκανε τη χάρη και έβρεξε λίγο. Πιάσαμε πιο παιδινά κομμάτια λοιπόν. Εδώ πέρα φαίνεται ότι πάμε βούρου μέσα για την βροχή. Εντάξει, ούτε να ανοίξεις είναι, ούτε να σταματήσεις. Οι πρώτες ψυχάλες φαίνονται εδώ πέρα και στα ζιγζάκ του δρόμου. Ευτυχώς ο δρόμος δεν έχει βραχεί ακόμα τόσο ώστε να έχεις και εικόνη ότι θα γλιστρήσεις. Αλλά βέβαια έχεις πάντα το νου σου, γιατί αυτές οι άσπρες γραμμές δεν ξέρεις πάντοτε τι επιφυλάσσουν, τι τρέλα μπορεί να σε βγει εκεί πέρα πάνω. Ειδικά τώρα δεν είμαστε για τέτοια πειράματα για να μπαίνουμε μέσα με κλίση κτλ. Ούτε εξοπλισμός μας είναι αδιάβροχος για να έχουμε και στο... άμα τρέξει περισσότερο, τόσο και περισσότερη βροχή. Τώρα η κάμερα είναι οριακά εδώ πέρα που τραβάει με αυτό το ψηλό βρόχι, γιατί έχει τα πορτάκια ανοιχτά. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, ότι με τα αυτοκίνητα που είναι μπροστά και σηκώνουν και αυτό το σπρέι, είναι ό,τι καλύτερο να κάθεσαι και να τρως και τη γλίτσα από μπροστά. Ευτυχώς πιο κάτω φαίνεται οι άνθρωποι ήταν αρκετά καλοί οδηγοί και μας αφήσαν να περάσουμε, να μην έχουμε άλλα κι άλλα, γιατί καμιά φορά με τα αυτοκίνητα τους πιάνει και ο εγωισμός. Κάθεσαι από πίσω, τρως όλο το ντουμάνι και δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να τον περάσεις για την ζωτική σημασία για σένα μην τρως τα λασπό νερά του. Αλλά οκ, okay, εδώ πέρα βλέπουμε ότι όλοι οι gentlemen και μπράβο τους κιόλα. Εντάξει, το λαπατήσαμε τη διπλή, την κάναμε άστα να πάνε. Αλλά οκ, okay, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Δεν λέμε ότι είμαστε κι εμείς
του νόμου, της τάξης και της ηθικής. Αλλά οκ. Okay. Τώρα εδώ πέρα το φορτηγάκι τουλάχιστον το πηγαίνει με μια τέτοια ταχύτητα, το σωστά μην με ζορίζει, να κρατάω και λίγο απόσταση, αλλά δεν είναι μια καλή ευκαιρία. Διπλή ξεδιπλή, πάρτονα. Για να τελειώνουμε κιόλα. Σιγά σιγά η βροχή αρχίζει και δυναμώνει και ήρθε τώρα σε κάποια φάση να λες σταματάω να βάλω τώρα τα διάβροχα ή τσάπα και δεν θα το κάνουμε. Τέλειο, αποφασίσαμε να το πάμε λίγο στην ευθεία. Το πάμε λίγο μπροστά και όσο μπορούμε πιο σβέλτο, ο καθένας με το δικό του ρυθμό. Και το προχωράμε παρακάτω. Έτσι όπως έγινε δεν είναι να σταματήσουμε πουθενά. Βασικά θέλαμε και βεζίνη και εγώ και ο Διονύσης, οπότε αναγκαστικά θα σταματήσω. Πάμε προς τα κάτω και βλέπω να σταματάμε κάπου προς την Κατερίνη για καφέ. Εδώ πέρα μπαίνουμε μέσα στην Κατερίνη πλέον. Έχουμε σταματήσει και λέμε άιντε να βρούμε κανένα καφέ. Γυρίσαμε από εδώ, γυρίσαμε από εκεί πέρα. Έχει πολλά καφέ στη μέση του δρόμου, αλλά δεν μας άρεσαν και ιδιαίτερα. Οπότε λες τι γίνεται. Τώρα εδώ πέρα τα πλάνα φύγανε. Πήγανε κάνα δύο σκηνές πίσω. Αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Το μοντάζ είναι τέτοιο, το οποίο από τη στιγμή που το ντουμπλάρω μετά και ακούτε και τη φωνή μου, καταλαβαίνετε έχει πάει κάτι λάθος. Οπότε φτάσαμε στην Κατερίνη, ψάχναμε να βρούμε ένα καφέ. Βρήκαμε ένα πάρα πολύ ωραίο, ένα καινούριο που είναι drive-in και τα λοιπά. Καθίσαμε εκεί πέρα γιατί δεν ήμασταν έτσι όπως ήμασταν κινημένοι να βρεθούμε σε μαγαζί. Οπότε την αράξαμε εκεί πέρα και ήπιαμε ένα πάρα πολύ ωραίο καφεδάκι. Εδώ είναι διπλό το πλάνο, το έχουμε ξαναδεί, ψάχνουμε για καφέ, ευτυχώς βρήκαμε και όλα καλά, έχουμε πιει τον καφέ και τα επόμενα πλάνα είναι που φεύγουμε, παίρνουμε τον δρόμο, μεγάλο δρόμο. Και φεύγουμε τώρα για μέσα από την Κατερίνη, σιγά σιγά πάμε για Εθνική και να γυρίσουμε στο δρόμο της επιστροφής. Κάτι λιγότερο από μια ωρίτσα θεωρητικά είναι για να φτάσουμε. Ήδη ο ήλιος άρχισε να κάνει την εμφάνισή του, έχουμε στεγνώσει τα πάντα, δεν έχουμε βροχή πλέον. Και το πάμε τσούκου τσούκου. Βέβαια βλέπουμε ότι μέσα στα Μάλγαρα υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, έχει γίνει κάτι και έχουν κόψει τον δρόμο. Προτάσεις υπάρχουν πολλές, να δούμε από πού θα πάμε γιατί μας δείχνει το GPS, πρέπει να βάλουμε και βενζίνη, οπότε έχουμε και λίγο. Εδώ μια μικρή συνεννόηση προσπαθούμε να κάνουμε με τον Παναγιώτη, από πού πρέπει να πάμε. Μας πρότεινε να φύγουμε από πιο νωρίς από τον δρόμο και να στρίψουμε από ημαθία. Σίγουρα επιλέγοντας αυτόν τον δρόμο θα κάνουμε περισσότερα χιλιόμετρα, αλλά τουλάχιστον θα προχωράει. Γιατί αν φανταστείς ότι υπάρχει ένα τρελό μποτιλιάρισμα στα Βιόδια, στα Μάλγαρα και είσαι μποτιλιαρισμένος γιατί μπορείς να κάνεις και ζυγζάκ, υπάρχει εκνευρισμός, καλύτερα να κάνεις λίγα παραπάνω χιλιόμετρα, να κάνεις λίγο τον κύκλο παρά να βγεις οτιδήποτε και έτσι το στρίψαμε από κλειδί. Για να μπορέσουμε να φύγουμε από Αλεξάνδρεια, να βγούμε Χαλκιδόνα κτλ. Αυτό ήταν ο προγραμματισμός μας. Εδώ πέρα τα προηγούμενα Διόδια, τα περάσαμε αέρα πατέρα. Για να ξεμπερδεύουμε κιόλα. Γιατί όσο νυχτώνει και η οδήγηση γίνεται λίγο πιο περίεργη, πιο δύσκολη και δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμαστε κι άλλο. Εδώ έχουμε στρίψει ήδη, προχωράμε. Φεύγουμε και πάμε από το δρόμο που πρότεινε ο Παναγιώτης και καλά και τον πρότεινε, λίγο κύκλος, αλλά σίγουρα πολύ ωραίος και στρωτός δρόμος, λιγότερη κίνηση, ούτε εκνευρισμός, ούτε τίποτα. Άρχισε να νυχτώνει, άρχισε να γίνει ένα πολύ ωραίο τοπίο, να χαίρεσαι να ταξιδεύεις. Παρόλη την κούραση που είχαμε, ήταν όλα υπέροχα. Πηγαίναμε και ένα σχετικά γοργό ρυθμό, όχι ιστερικά πράγματα, αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να φτάσουμε μια νορμάλ ώρα, χωρίς να κινδυνεύουμε κτλ. Από εδώ πέρα από Αλεξάνδρεια τώρα στρίβουμε και φεύγουμε όλο ευθεία. Μετά θα περάσουμε μέσα από Χαλκιδόνα, νομίζω βρίσκουμε πρώτα για Νιτσά, δεν θυμάμαι τι από τα δύο είναι. Αλλά καλά που πήγαμε από εδώ, καλά που πήγαμε από εδώ. Και έχοντας και τους άλλους δύο μπροστά τους, ώστε να είμαστε μια μικρή ομαδούλα που κινούμαστε μαζί, σε προσέχουν και λίγο περισσότερο, γιατί δεν είχαμε και τίποτα κανένα περίεργο. Το κακό όταν επιλέγεις τέτοιες οδούς είτε βρίσκεις κανέναν ο οποίος το παίρνει λίγο πεισματικά και αρχίζει και δεν σε αφήνει να περάσεις, ανοίγει και αυτός λίγο τον γκάζι παραπάνω και φτάνει σε κάτι τέτοιου είδους κοκορομαχίες οι οποίες πουθενά δεν βγάζουν και επειδή είμαστε εμείς από τους κλειδιστές πολύ πιο εκτεθειμένοι δεν αξίζει τον κόπο να μπούμε ούτε κατά διάνοια σε μια τέτοια λογική. Αλλά πολλές φορές τώρα ξέρεις πως είναι λίγο κούραση, λίγο νεύρα, λίγο όλα μαζί, λίγο προσμονή του να φτάσεις πίσω. Αλλά όταν έχει τον Παναγιώτη μπροστά, όπως είπα, είναι ήρεμη δύναμη, δίνει ωραίες γραμμές, δίνει ρυθμό, οπότε δεν φοβόμαστε τίποτα. Εδώ πραγματικά ήταν το τοπίο απολαυστικό. Ο ήλιος είχε πάει πίσω από τα σύννεφα, άρχισε σιγά σιγά να σουρουπώνει. Εγώ προσωπικά αυτή η ώρα είναι χειρότερη για μένα, γιατί δεν μπορώ να πω ότι βλέπω και ότι καλύτερα μπορώ. Εδώ πέρα στρίβουμε μέσα για Χαλκιδόνα.
Θα μπορούσαμε βέβαια να καθίσουμε να φάμε και ωραία σουβλάκια εδώ πέρα, αλλά δεν το παραξισκίζανε, οπότε εντάξει, φτάνει το κέι, παιδιά, με το φάει και τα υπόλοιπα. Φωτογραφίες δεν έχω βάλει καθόλου στο βίντεο, θα βάλω τώρα τη διαδρομή και τις φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει έτσι επιλεγμένα κάποια πράγματα να τα απολαύσουμε. Και είναι μια διαδρομή που πραγματικά αξίζει τον κόπο να τη ξανακάνουμε, αν όχι από το χωματόδρομο, τουλάχιστον να κάνουμε τα γύρω γύρω χωριουδάκια. Κοντά είναι, όμορφα είναι, η ομάδα αυτή τη φορά ήταν λειψή, ήμασταν λιτώσει συνήθως. Τις επόμενες φορές θα μπορέσουμε να βρεθούμε, θα είναι μια χαρά και εδώ πέρα συνειδητοποιώ ότι τα προβολάκια μου δεν φεύγουν και ιδιαίτερα καλά. Πρέπει να κάτσω να τα ρυθμίσω, να τα πάω λίγο πιο μακριά και λίγο προς απέναντι να φεύγουν, γιατί στην κυριολεξία είναι σαν να φεύγω τα πόδια μου. Την τελευταία φορά που το πήγαμε το μηχανάκι για πλήσιμο, κάποιος μάστορας τα παραχάιδευσε και μας τα στράβωσε. Αυτά, να είμαστε γεροί να ταξιδεύουμε. Έχουμε πολύ ωραία μέρη στην Ελλάδα. Θα ήθελα να αφήσω, ας το πούμε, μια ευχή στους καινούριους. Όσο πήρες μια μηχανή, ό,τι μηχανή κι αν είναι, δύο ρόδες, απόλαυσέ την, κάνε ταξίδια. Παιδιά, ο κόσμος στενεύει, η ελευθερία κλείνει. Σε λίγο δεν θα είμαστε ελεύθεροι, ετοιμάζουν φοβερά πράγματα. Εγώ θα πεθάνω μέχρι τότε, αλλά εσείς που ζείτε τώρα, που αναπνέετε, που θέλετε να ζήσετε, γιατί η μηχανή είναι ελευθερία. Ζήστε, ταξιδέψτε. Μα δεν έχουμε λεφτά. Και εγώ δεν είχα λεφτά, αλλά ταξίδευα. Κάντε οτιδήποτε, να πάτε ένα Σαββατοκύριακο, ένα τριήμερο, μια εβδομάδα, να φύγετε με τη μηχανή. Θα νιώσετε άλλοι άνθρωποι. Γερά, δώσω! Ωραίος! Ωραίος ο Φέδων! Έρχεται και ο Φέδωνας! Έλα, Φέδων! Μ' αρέσει που είπαμε ότι δεν θα πάμε από χωματόδρομο. Εδώ οι τρεις αμίγκο. Χωματόδρομο, παιδιά, δεν θα πάμε, γιατί εντάξει, μην είναι τα λεπόρια. Και το πήγαμε στο χωματόδρομο. Παρέχει το χωματόδρομο. Έλα και την κορομή. Δεν κρυμνιάζει, όλα και παρέχει. Πάμε να πάμε. Δεν είναι τίποτα. Είναι 3 χιλιόμετράκια να τελειώνουμε. Δεν αντέχω άλλο. Φτάνει, κουράστηκα. Ελπίζω να μην έχουμε άλλη γλάσκα. Φτάνει, ρε φίλε, αυτό το πράγμα.